Στο μικρόφωνο Λουκάς Τουρδουρέκας με τις μακροκοσμικές προκλήσεις 25 Πέμπτου 2021. Σε μια σειρά εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες σε σχέση με τη Βόρειο Ελλάδα, τη βόρειο κομμάτι της πατρίδας μας, την αγαπημένη μας το εκμένο σε εκείνο μέρος, καθώς επίσης και τη Θράκη, και κοντά μας μετά από τον κύριο Χρυσανθόπουλο και την κυρία Ισέη Μαμ που είχαμε την τελευταία φορά στην εκπομπή, έχουμε κοντά μας πάλι δύο εξαιρετικές κυρίες, την πρόεδρο του Ποδιστικού Συλλόγου Πομάκων Θράκης, την κυρία Εμινέ Μπουρουτζή. Καλησπέρα σας κυρία Μπουρουτζή, τι κάνετε? Μια στιγμούλα να δω λιγάκι. Σας. Καλησπέρα σας, πώς είσαστε? Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Πραγματικά είναι τιμή και ευχαριστώ πολύ και την αποδοχή της πρόσκλησης. Και έχουμε και την κυρία, την εξαιρετική πυρηνικολόγο, την κυρία Ειρήνη Μαρούπα. Ειρήνη, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα, μια χαρά. Χαίρομαι πολύ που συναντώ και την αγαπητή Εμινέ, η οποία δίνει μεγάλο αγώνα από ό,τι μαθαίνω στη Θράκη για να μην εκτουρκιστούν οι Πομάκοι. Αυτό είναι που θέλω να μάθω, αυτόν τον αγώνα που δίνει η κυρία Εμινέ εκεί πάνω. Αυτό δεν είναι εύκολο βέβαια. Το να εκτουρκιστούν, γιατί έτσι έχουν γεννηθεί Πομάκοι Έλληνες και έτσι θα παραμείνουν. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτό το μήνυμα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ήταν και μια δήλωση συγκεκριμένη και κάτι το οποίο πολλοί κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει, γιατί η αλήθεια είναι ότι Ελλάδα είμαστε, αλλά δεν γνωρίζουμε, υπάρχουν και βόρειο Ελλαδίτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται στην Θράκη και τι γίνεται με τους Πομάκους. Είναι πολύ άδικο αυτό για μας. Αυτό το συναντάτε, έτσι δεν είναι, Έμινε, το συναντάς αυτό το πράγμα στην δεν ξέρω πόσα χρόνια είσαι πρόεδρος του Συλλόγου. Αρκετά χρόνια είμαι πρόεδρος του Πολιτικού Συλλόγου Πομάκων Νομοξάνθης. Αλλά ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια, πολύ περισσότερα με τα παραδοσιακά τραγούδια των Πομάκων στη Θράκη. Μάλιστα. Στην πορεία όμως της προεδρίας όλων αυτών των χρόνων θα έχεις συναντήσει ανθρώπους που παρά το ότι ζουν στη Βόρειο Ελλάδα δεν γνωρίζουν ακριβώς ποιοι είναι οι Πομάκοι, τι είναι οι Πομάκοι, ποιες είναι οι ρίζες τους. Μου έτυχε μία χρονιά πριν καμία πενταετία να κατεβούμε στην Αθήνα για να παρουσιάσω ο κύριος Δημήτρης Κιτσικούδης στο ντοκιμαντέρ για τους Πομάκους, Πολύ Μιλάς, Πολύ Κλαις, που έχει πάρει το δεύτερο βραβείο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και ήρθε ένα ζευγαράκι, ηλικία 55-60, που μου λέει να σας κάνω μια ερώτηση. Λέω, παρακαλώ. Μου λέει, γνωρίζετε πώς είναι οι Πομάκοι? Τι είναι οι Πομάκοι? Λέω, νομίζω ότι είναι, λέω, άνθρωποι, λέω, σαν και εμάς, αλλά θα τους δούμε. Και όταν παρουσιάστηκε η εκπομπή, τραγούδησα και μετά στην έξοδο, έρχεται το συγκεκριμένο ζευγάρι και μου λέει, σας ζητάω χίλια συγγνώμη, δεν γνωρίζαμε τι είναι η Πομάκη. Δεν ξέρουμε τι είναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ δεν έχουν ψάξει ότι είναι η Πομάκη είναι το αρχαίο φύλλο της Θράκης. Όντως. Όντως, ο κ. Χρυσανθόπουλος την περασμένη εβδομάδα έκανε μια πολύ λεπτομερή περιγραφή της ιστορικότητας της περιοχής, καθώς και της ιστορίας των Πομάκων, και είχε αναφερθεί και για τις αρχαιοελληνικές τους ρίζες, στο γεγονός ότι πολεμούσαν πλάι στο Μεγάλο Αλέξανδρο. Με τα λίγα που ξέρω κι εγώ, γιατί δεν είμαι σπουδαγμένη, έτσι ξέρω. Από τους παλιούς παππούδες, έτσι λέγανε. Ειρήνη, ακούς αυτά που λέει η αγαπητή κυρία Μινέ? Ναι, με μεγάλη προσοχή και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μια συνειδητή Ελληνίδα, χαμογελαστή που την ακούω και αποφασισμένη ότι την ταυτότητά της δεν μπορεί να της την κλέψει κανένας, παρά τις συνειδητές και μερικές φορές αδυσόπιτες προσπάθειες που καταβάλει το τουρκικό προξενείο και διάφοροι Τούρκοι πράκτορες που έχουν πάρει σφρίσει στη Θράκη. Κυρία Ειρήνη, να διευκρινίσουμε κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν είναι Τούρκοι αυτοί που είναι. Εννοείται, το τουρκικό προξενείο είναι το τουρκικό προξενείο όμως, έτσι δεν είναι? Όχι, που, ναι. Για κάτι άλλο που είπε η κυρία Ειρήνη, δεν είναι Τούρκοι, δυστυχώς. Μάλιστα. Οι πράκτορες εννοείται. Μάλιστα. Δεν μπορώ να το πω, εγώ το λέτε εσείς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εντάξει, ας πω εγώ αυτά που ξέρω, τα οποία διακριτική. Φυσικά, βέβαια. Εσείς τα ζείτε, εγώ τα έχω μάθει από ανθρώπους που τα ζουν και ελέγχεται, εν πάση περιπτώσει, η αξιοπιστία του από εσάς που έχετε την προσωπική γνώμη. Καταρχάς να πω ότι πριν από μερικά χρόνια, το 2016, ήμουν προσκεκλημένη σε μία εκδήλωση στην Ξάνθη, όπου μιλήσαμε πρώτη φορά για τα εθνικά θέματα, μετά από 30 χρόνια μου είπανε, απαγορευόταν, δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει.
Και μετά επισκεφθήκαμε και το 4ο Σώμα Στρατού και τη Γλάφκη. Να πω ότι μου προκάλεσε μεγάλη κατάπληξη πράγματι η μεγάλη απομόνωση της Γλάφκης και το επίπεδο ζωής του κόσμου, η ποιότητα ζωής του κόσμου. Δηλαδή ήταν ένα χωριό, είναι από τα πιο γνωστά απομακοχώρια, ένα χωριό σαν να είναι ξεχασμένο στη δεκαετία του 50. Και τα μαγαζιά του και το καφενεία του μας κοιτούσαν με μεγάλη έτσι καχυποψία, θα έλεγα, οι άνθρωποι, με το δίκιο τους, γιατί πολλά βλέπουν τα μάτια τους και δεν ξέρουν ο καθένας που επισκέπτεται το χωριό τους τι θέλει από αυτούς, αλλά και με τι στόχο ανεβαίνει. Δεν άκουσα τη σάξη, ναι. Και με τι στόχο ανεβαίνει, είπες. Λέω και με τι στόχο ανεβαίνει, ναι. Ναι. Έχουν δει πολλά τα μάτια τους. Δυστυχώς, εγώ σε εκείνη την επίσκεψη αυτό που πληροφορήθηκα είναι ότι το τουρκικό προξενείο κάνει μια πολύ συνειδητή διήθηση στα απομακοχώρια, πληρώνοντας τον να φορά μαντήλα το κοριτσάκι από μικρή ηλικία μέχρι να αποφοιτήσει από το σχολείο με ένα σημαντικό χρηματικό ποσό ετησίως, το οποίο είναι μεγάλος πειρασμός για τους μουσουλμάνους, οι οποίοι διαβιούν πολύ δύσκολα, βρίσκουν δουλειά πολύ δύσκολα, και που το ελληνικό κράτος υπονομεύει αυτή την εξεύρεση εργασίας. Μάλιστα είχε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για τουλάχιστον μία δεκαετία ο πρόδρομος ο Εμφιετζόγλου, ο γνωστός επιχειρηματίας της μηχανικής με την ανώνυμη εταιρεία που έπαιρνε δημόσια έργα, ο οποίος όταν πληροφορήθηκε την προσπάθεια εκτουρκισμού των απομάκων από το τουρκικό προξενείο με τα χρήματα που δίνανε για να μαθαίνουν τα παιδιά τουρκική γλώσσα, για να φοράνε μαντήλα τα κοριτσάκια κλπ. Προτεραιότητα στα όλη τη δεκαετία του 2000 που είχε πάρα πολλά στην Ελλάδα, προσλάμβανε κατά απόλυτη προτεραιότητα από μάκους και δι' πολύτεκνους, τρίτεκνους δηλαδή. Έχει κάνει πολλές προσπάθειες, έχει ιδρύσει πολιτιστικούς συλλόγους στην Ξάνθη, στην υπόλοιπη Θράκη, και το αποτέλεσμα αυτής της συνειδητής εθνικής λειτουργίας ενός ανεξάρτητου επιχειρηματία που δεν είχε καμία ανάγκη, το έκανε από ειλικρινή και ανώθευτη αγάπη προς την πατρίδα του, ήταν ότι η κυρία Μπακογιάννη, η οποία ήταν υπουργός εξωτερικών το 2008, τον κυνήγησε ανηλεώς, είναι λόγια δικά του και δημόσιες καταγγελίες που έχει κάνει, τον πέταξε έξω από όλα τα δημόσια έργα με αποκορύφωμα, κατά τα δικά του λεγόμενα, αυτό που συνέβη προδιετίας. Είχε ένα κομμάτι δημοσίου έργου στην οδό που κατασκευαζόταν προς Καλαμάτα, από Αθήνα προς Καλαμάτα, στον καινούργιο εθνικό δρόμο δηλαδή, και ο Καραμαλής Τζούνιορ τον πέταξε απ' έξω και από αυτό το έργο, προφανώς γιατί η εθνική λειτουργία ιδιωτών στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να μην καταρρεύσει, να μην αφήσουν το κράτος, το οικοδόμημα που λέγεται Ελλάδα να καταρρεύσει, αλλά θέλουν να στηρίξουν τις κριτικές περιοχές, δεν είναι αρεστό στο επίσημο κράτος, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο σκέψης τους και επίσης για το πόσο πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν αυτοί που εκπροσωπούν επίσημα το ελληνικό κράτος τον εκτουρκισμό ολόκληρης της Θράκης, όχι μόνο των Πομάκων, αλλά στην πραγματικότητα και των Ελλήνων της Θράκης. Γιατί εγώ έχω πολλούς φίλους στην Κομωτινή, φοβούνται να μιλήσουν, φοβούνται να πούν κιχ, φοβούνται να από το τηλέφωνο δεν συζητάμε ή από μέσα δικτύωσης, ακόμα και από κοντά βλέπεις ότι ο κόσμος λειτουργεί σαν η κυριαρχία στην περιοχή να είναι της Τουρκίας, σαν να μην είναι ελληνικό κράτος. Είναι πρωτοφανές. Εγώ όταν το συνειδητοποίησα αυτό και το συζήτησα μαζί τους, γιατί ανεβαίνω αρκετά για δικαστήρια στην Κομωτινή, πρέπει να σας πω ότι τρελάθηκα. Δηλαδή, το θεωρώ ανατριχιαστικό
στο κράτος σου, μέσα στην επικράτειά σου, μέσα στα σύνορά σου, να μην ασκείς κυριαρχία στην τελευταία σπιθαμή ελληνικής γης και αντίθετα να έχεις εμφυσίσει το συναίσθημα στο δικό σου πληθυσμό, στο δικό σου εθνικό κορμό, στον ελληνικό πληθυσμό, τον χριστιανικό, ότι εδώ μεγάλη η κυριαρχία είναι αμφίσιμη και μάλλον η Τουρκία που είναι πιο τσαμπουκαλεμένη κάνει κουμάντο. Οπότε πρόσεχε τα λόγια σου, γιατί κανείς δεν θα σε προστατεύσει. Γεγονός που ζήσαμε με τη Χαρά την Νικοπούλου, για την οποία επίσης θέλω να σας μιλήσω απόψε. Μάλιστα. Για να βάλουμε μια ανωτελεία εκεί για τη Χαρά την Νικοπούλου, τον κύριο Φιετζόγλου προσπάθησε να τον βρω, η αλήθεια είναι, αλλά θεωρώ ότι έχει ένα πολύ, πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Ήταν εκείνος ο οποίος αναφέρθηκε το όνομά του και στην περασμένη εκπομπή, όπου συσχετίστηκε με τη δημιουργία ενός λεξικού και τον ήθελε και για αυτό το λόγο στην εκπομπή, αλλά και για να μιλήσει και για τη δωρεά την οποία είχε κάνει, γιατί είχε μια σπουδαία δωρεά στις ελληνικές δυνάμεις. Στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχει τώρα συστήσει ένα σωματείο που λέγεται Αβέροφ 2 και προσπαθεί να μαζέψει χρήματα από τον ελληνικό λαό, από επιχειρηματίες κλπ. Με σκοπό αποκλειστικά την αγορά για το πολεμικό ναυτικό φρεγατών Μπελχάρα με τα όπλα που φορούν οι Γάλλοι στις δικές τους φρεγάτες, όπως έχουν υποσχεθεί στο ελληνικό κράτος, το οποίο όμως ελληνικό κράτος κοιτάζει προς τις αμερικανικές φρεγάτες, οι οποίες είναι σαπιοκάρα βαβατσέλες και που τα όπλα που μας πουλάνε οι Αμερικάνοι είναι αυτά που λέμε ότι πετάς με το χέρι σου την πέτρα, ας πούμε, τόσο μακριά φτάνουν 30 χιλιόμετρα για να καταλάβετε τα όπλα που μας πουλάνε οι Αμερικάνοι. Έχει ξαναφερθεί αυτό από τον... οι Γάλλοι μας πουλάνε τα δικά τους όπλα, τα οποία είναι μεγάλου βεληνικούς, φτάνουν τα 300 χιλιόμετρα, δηλαδή μπορούν να χτυπήσουν στο κέντρο της Τουρκίας από το Αιγαίο και παρέχουν απόλυτη κάλυψη στην Κύπρο. Ο κύριος Φιετζόγλου, λοιπόν, ο οποίος είναι ένας δυναμικός και έξυπνος επιχειρηματίας και πρέπει να το πούμε αυτό στον ελληνικό λαό και να έχει συνείδηση του ποιοι είναι μαζί του και ποιοι είναι οι εχθροί του, έκανε μια ανοιχτή επιστολή, τώρα κάνουμε παρένθεση στο θέμα. Ναι, βέβαια, παρένθεση, ναι. Το συγγνώμη, αλλά είναι απαραίτητη και αυτή. Έκανε μια φοβερή επιστολή, αναζητήστε τη στο διαδίκτυο, προς τον πρόεδρο της Βουλής και τους βουλευτές, όπου τους έλεγε με ξάστερα λόγια και σταράτα ότι, παιδιά, το ξέρουμε ότι παίρνετε μίζες στην κυβέρνηση, μη διανοηθείτε να πάρετε μίζες για την αγορά φρεγατών και σας ενημερώνουμε, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καλύτερη προσφορά από τις φρεγάτες Μπελχάρα που μας δίνουν οι Γάλλοι με τα όπλα που φορούν οι Γάλλοι στις δικές τους φρεγάτες και με στρατιωτική αμυντική συμφωνία, και να ξέρετε ότι σας παρακολουθούμε, ξέρουμε τι κάνετε και θα βρείτε τον πελά σας, ας πούμε, εν ολίγης. Αυτό ήταν... για να καταλάβουμε πόσο συνειδητή ήταν η προσπάθειά του στη Θράκη. Και πρέπει να πω βέβαια και το τελευταίο, ότι έφυγε ο Φιετζόγλου από τη Θράκη όταν ανατινάξανε το αυτοκίνητο της κόρης του, της κόρης της συζύγου του, την οποία έχει υιοθετήσει, προκαλώντας και απειλώντας ξεκάθαρα, τον είχαν προειδοποιήσει ότι θα τη σκοτώσουν. Μάλιστα. Είχε δεχτεί και απειλές, δηλαδή. Μάλιστα, ναι. Και σταμάτησε, λοιπόν, να ασχολείται με τη Θράκη όταν ανατινάξαν το αυτοκίνητό της. Δεν ήταν μέσα, βέβαια, η κοπέλα, αλλά κατάλαβε ότι η εμπλοκή του στη Θράκη θα σημάνει και τη ζωή του παιδιού του. Οπότε σταμάτησε, δεν σταμάτησε να ενδιαφέρεται, σταμάτησε όμως να ενεργοποιείται στη Θράκη με τον οικονομικό τρόπο που το έκανε πριν, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σημαντικός, γιατί ήταν διείσδυση Έλληνα στη Θράκη, στο ελληνικό κομμάτι της Θράκης, στη Δυτική Θράκη, ενώ αντιστοίχως με μεγάλη γενναιοδορία το ελληνικό κράτος επιτρέπει την διείσδυση του Τούρκου κατά τα δικά του λεγόμενα Λεβέτ Σαδίκ και την βιομηχανοποίηση της Θράκης, την επιδότηση παραγωγών Ελλήνων, μουσουλμάνων, όλων, ώστε η Θράκη με έναν ειρηνικό τρόπο σιγά σιγά να αλλάξει χέρια, όπως συνέβη με την Αλεξανδρέτα.
Μάλιστα. Είναι γεγονός πάντως ότι οποιοδήποτε προσπάθειες ιδιωτών, πιθανώς το κράτος να φοβάται συσσαγωγικά, μήπως παρεκτραπούν κάποιες κινήσεις, μήπως παρεξηγηθούν από την απέναντι πλευρά, μήπως δημιουργήσουν κάποια θέματα τα οποία θα είναι δύσκολη η διπλωματία στη συνέχεια να τα λύσει. Όχι, κύριε Ντουρντουρέκα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν φοβάται τίποτα τέτοιο το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος συνειδητά έχει εκχωρήσει τη Δυτική Θράκη στην Τουρκία. Είναι πρωτοφανή αυτά που συμβαίνουν με το τουρκικό προξενείο, με τους ψευτομουφτίδες, με την διείσδυση Τούρκων επιχειρηματιών. Επιτρέψανε τώρα πριν από 2 εβδομάδες την επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών του Κυράνη, ιδιωτική επίσκεψη λέει. Ποιος είναι αυτός που κάνει ιδιωτική επίσκεψη και πάει και λέει Τούρκους στους Έλληνες πολίτες. Το κατάλαβα αυτό. Και ξεκίνησε αυτό από τη Θεσσαλονίκη. Το έκανε μεγάλες Θεσσαλονίκη. Ναι, το είδα, το είδα. Αν ήταν ελληνικό το κράτος λοιπόν, από την ώρα, από την πρώτη στιγμή που το έκανε στη Θεσσαλονίκη, δεν θα του επέτρεπε αυτού του τύπου που παριστάνει τον κύριο, πράκτορες όλοι, κανονικότατα, διεισδύουν τώρα στην ελληνική κοινωνία, επισκέφθηκε μετά Ξένθη Κομωτινίδη Δημότυχο, όπου παντού μίλαγε για τουρκική μειονότητα. Κατευθείαν θα είχε διακοπή η επίσκεψή του και από πού και ως πού κάνει ιδιωτική επίσκεψη ένας που φέρει μια επίσημη ιδιότητα του Υφυπουργού Εξωτερικών μιας χώρας με την οποία δεν έχουμε καθόλου καλές σχέσεις και η οποία είναι οφθαλμία εδάφη μας. Δηλαδή, μην αποβλακωθούμε και τελείως, δεν είμαστε λυθοί. Καταλαβαίνουμε ότι το ελληνικό κράτος διευκολύνει με όλους τους τρόπους την Τουρκία να αποκτήσει εδάφη μας. Και η ευκολότερη διείσδυση αυτή τη στιγμή είναι στη Θράκη, γιατί υπάρχει ένας μουσουλμανικός πληθυσμός, τον οποίο το ελληνικό κράτος, αυτά που είπε η Εμινέ προηγουμένως, μάλιστα το μουσουλμανικό πληθυσμό αυτών που έχουν ελληνική ταυτότητα, τον προώθησε στα γράμματα, στις επιστήμες, αλλά επέτρεψε να είναι υποχείριο του τουρκικού προξενείου, να τους θέλουν να σπουδάζουν στην Τουρκία, ντε και καλά να αποκτήσουν τουρκική εθνική συνείδηση. Αυτά ένα κράτος όχι απλώς τα αποτρέπει, αλλά δεν φαντάζεται καν να επιτρέψει να συμβαίνουν μέσα στην επικράτειά του και να κλείνει τα μάτια, μη δυσαρεστηθεί ο γείτονας. Είναι σαν να λέμε μπαίνει στο σπίτι σου ένας, θέλει να κοιμηθεί με τη γυναίκα σου και επειδή είναι γείτονας, για να μην δυσαρεστηθεί και θυμώσει και σου ρίξει και καμιά κλωτσιά, του παραχωρήσει το υπνοδωμάτιο. Τώρα να σοβαρευτούμε λίγο. Ναι, καταλαβαίνω. Απλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κάποια κοινή πολιτική, πώς να σας το πω, διπλωματική, να έχουν χαράξει κάποια κοινή διπλωματική κοινωνικές κινήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε πιθανώς προβλήματα χωρίς να δυναμητήσουν αυτές τις προσπάθειες. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί και κάτι τέτοιο, ότι πιθανώς να θέλουν να ακολουθήσουν κάποια γραμμή συγκεκριμένη. Η αλήθεια είναι πάντως ότι έτσι φαίνεται, σαν αυτό που είπατε, σαν αυτό που είπε Σιρήνη, φαίνεται έτσι ακριβώς, και το παράπονο της ΑΙΣΕ που μίλησε και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ακριβώς αυτό, ότι θέλει να αγκαλιαστεί από την μητέρα πατρίδα και δεν νιώθει αυτή την στήριξη και την αγάπη και την προσπάθεια της ίδιας της πατρίδας να την αγκαλιάσει. Εν τω μεταξύ, η επίσκεψη αυτή που έγινε μετά στον απόϊχο της επίσκεψης του δικού μας Υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αγαπητέ Λουκά, πέρυσι τον Ιανουάριο, δύο κύριοι που κατέχουν δημόσια αξιώματα στην Ελλάδα, ο δήμαρχος Αριανών Μουμίν και ο δήμαρχος, άλλος ένας δήμαρχος, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή, πάλι της Θράκης, ο Ριτβάν, πήγαν και παρέστησαν στην Κεσάρια σε εκδήλωση για την ανεξάρτητη Δυτική Θράκη, όπου απευθυνόμενοι στο τουρκικό κοινό είπανε ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για την πιο στενή διασύνδεση των δήμων τους με την μάνα πατρίδα, την Τουρκία. Μάλιστα. Τι να λέμε τώρα. Αυτοί οι κύριοι λοιπόν, αν υπήρχε ελληνικό κράτος που δεν ήθελε το διαμελισμό της πατρίδας μας, δεν τον βοηθούσε συνειδητά, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, είναι πολύ ξεκάθαρα πια τα πράγματα και δεν μας χτυπάνε απλώς την πόρτα, μας χτυπάνε τα κεφάλια μας στον τοίχο. Έτσι, αν υπήρχε λοιπόν ελληνικό κράτος, έγινε ένας άλλος, ξεσηκώθηκε ένας πανικός, έγινε στα μέσα ενημέρωση κλπ.
τους κυρίους αυτούς θα τους είχε αφαιρέσει την επομένη το πρωί την ελληνική ηθαγένεια και θα τους είχε απελάσει. Απλά είναι τα πράγματα στη ζωή. Κύριε μου, αισθάνεσαι Τούρκος? Έχεις σε κάθε δικαίωμα, στο καλό και με την ευχή μας, να πας στη μάνα πατρίδα σου. Δεν έχεις καμία δουλειά στην πατρίδα μας όμως. Φωτογραφήθηκε με τη σημαία της ανεξάρτητης Δυτικής Θράκης. Τα ελληνικά εδάφη δηλαδή αποδέχεται το ελληνικό κράτος ότι υπάρχει περίπτωση να γίνουν ανεξάρτητα. Όταν αποδέχεται επίσης ότι το τουρκικό κόμμα Θράκης, το οποίο επωνομάζεται, για να μπερδευόμαστε και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται, κόμμα ειρήνης, ισότητας, φιλίας και μπουρδολογίας, βγήκε πρώτο στις ευρωεκλογές και δεν εξέλεξε ευρωβουλευτή, χάρη στο γεγονός ότι υπάρχει το όριο του 3%. Τώρα έχουμε απλή αναλογική. Στις επόμενες εκλογές δηλαδή θα είναι σοβαρά τα προβλήματα. Το δε 3% γιατί μπήκε? Γιατί ο κύριος Αχμέτ Σαβίκ είχε ξεκινήσει από το 88-89, κατέβαινε ως Τούρκος, έτσι έλεγε ότι είναι Τούρκος, έτσι αυτό προσδιοριζόταν ο κύριος αυτός. Καταρχάς ο συγκεκριμένος, κυρία Ειρήνη, ο κύριος Σαντίκ δεν είναι μόνο Τούρκος, είναι Ρωμά, αυτός που ήταν ο Σαντίκ. Άλλο Ρωμά Τούρκος, άλλο Ρωμά Χριστιανός, άλλο Πομάκος. Μην μπερδεύουν κάποιοι τη θρησκεία με τη φυλή. Αυτοί που μπερδεύουν, αγαπητοί, τη θρησκεία με την εθνότητα είναι η Τουρκία, και αυτός που το ανέχεται είναι η Ελλάδα. Η Τουρκία πολύ καλά κάνει, γιατί θέλει να προσαρτήσει ελληνικά εδάφη. Η δε Ελλάδα κάνει πάρα πολύ άσχημα, διότι ανέχεται την μετατροπή, όπως πολύ σωστά το θέτεις, της μουσουλμανικής μειονότητας, σύσσωμης της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, η οποία είναι ακατοχυρωμένη στη συνθήκη της Λοζάνης και η οποία δεν αφορά μόνο κάποτε τουρκογενείς, αλλά αφορά κυρίως το μεγαλύτερο μέρος εσάς, τους Πομάκους και Ρωμά, την μετατροπή τους, τη βία τουρκοποίησή τους πρακτικά. Γιατί υπάρχει και βία. Τώρα, εντάξει, και εγώ σε μνήνομαι να πω πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί αντιλαμβάνομαι και τη δικιά σου έτσι θέση, αλλά δεν μπορώ να φοβάμαι να μιλήσω μέσα στην πατρίδα μου για όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μου. Και για να πω την αλήθεια, εκνευρίζομαι και πάρα πολύ. Δεν άρχισα στα καλά του καθουμένου εγώ, που ήμουνα μία κανονική γυναίκα, δικηγόρος, ευκατάστατη, με οικογένεια, με ασχολίες, με δουλειά, μέρα νύχτα. Δεν μου ήρθε ξαφνικά μια ωραία πρωία να αρχίσω να ασχολούμαι με τη Θράκη, με τη Μακεδονία, με το Αιγαίο, με τον εκτουρκισμό της μισής Ελλάδας για πλάκα, με τη λαθρομετανάστευση. Κατάλαβα όμως ότι το επίσημο κράτος δεν το κάνει. Γιατί το εγώ πάντως, κυρία Ειρήνη, εγώ πρέπει να αντισταθώ, εγώ και όσοι υπάρχουμε, εγώ, ο Λουκάς, εσύ, 10 άνθρωποι, 20, 50, 7.000, 7 εκατομμύρια, όσοι βρεθούμε τελικά στο μετερίζει της υπεράσπισης της πατρίδας μας. Κυρία Ειρήνη, εγώ πάντως ένα πρωί ξύπνησα και είπα ότι θα ανεξαρτοποιηθώ και θα σταθώ στα πόδια μου και θα γίνω παράδειγμα. Μπράβο. Μπράβο. Μάλιστα. Παρόλο που δεν είχα δουλειά. Μάλιστα. Τι να πει κανείς, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία περιμένουμε το 2021 να έχουν τελειώσει, και γιατί αναφέρθηκε ότι η μπάρα σηκώθηκε το 1995, έγινε αριστερή. Γι' αυτό σας είπα, κύριε Λουκά, φάγαμε την ουρά και μας έμεινε ο γάιδαρος. Αυτό είναι όντως αισιόδοξο μήνυμα. Μέχρι το 2050 κάτι θα γίνει. Με 2050 λέτε. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ο κύριος Πρωθυπουργός είχε ανέβει. Μετά από την επίσκεψη του Υφυπουργού της Τουρκίας ανέβηκε στα Πομακοχώρια, έτσι δεν είναι? Γιατί κάπου το πήρε το μάτι μου ότι είχε ανέβει τώρα πρόσφατα. Ή δεν ισχύει? Έκανε μια ηλεκτρονική σύνδεση με έναν υπουργό. Συνάντηση νομίζω, σύνδεση. Σύνδεση ήταν. Πάχνη, μίλησε με τα παιδιά και τους δασκάλους. Και ακούστε τι έγινε, γιατί και αυτό είναι σημαντικό και ενδεικτικό του τι μας συμβαίνει και πού πηγαίνουμε. Απευθύνθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας στα παιδάκια, είπε τα Ελληνόπουλα πρέπει όλα να έχουν ίσες ευκαιρίες και δεν πρέπει να αποκλείεται κανένας ανεξαρτήτως θρησκείας κλπ. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Και βγαίνει σήμερα ο Μπαχτσελή
και καθυβρίζει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί απευθύνθηκε, λέει, στα Τουρκόπουλα και τα είπε Ελληνόπουλα. Καταλαβαίνετε. Και με αυτούς τους τύπους τώρα, με τους Τούρκους, πάνε να συζητήσουν, λέει, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης 26-27 Μαΐου. Δηλαδή, θα τρελαθούμε τελείως. Τι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Οι άνθρωποι πόσο πιο ξεκάθαρα να στο πούνε και να το κάνουν. Ξέρετε ότι ο δρόμος, ο Αχμέτ Σαβίκ, σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό ατύχημα το 1995. Ο δρόμος που περνάει μπροστά από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ονομάζεται Αχμέτ Σαβίκ. Γιατί? Γιατί δίνει τόσο μεγάλη αξία η Τουρκία σε έναν άνθρωπο που την βοήθησε τόσο πολύ να ανεβάσει ένα ανύπαρκτο θέμα τουρκικής μειονότητας της Ελλάδας, ανεξαρτητοποίησης μιας περιοχής της Ελλάδας και τελικά προσάρτησής της στην Τουρκία, υπέρ της Τουρκίας. Και εμείς καθόμαστε εδώ και χάφτουμε να μην πω τι. Δείτε δε και τη συνέχεια. Ο γιος του, ο Λεβέτ Σαβίκ, έγινε ο Ερντογάν, βάφτισε τα παιδιά του. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς η μουσουλμανική θρησκεία πώς το κάνει αυτό. Το λέω εγώ πώς το αντελήφθη, ας πούμε, που παρακολουθώ τα γεγονότα. Έχει μια πολύ στενή οικογενειακή σχέση ο Ερντογάν, η σύζυγός του, με τον Λεβέτ Σαβίκ και την γυναίκα του. Και ενώ ήταν πάμπτωχος, χρηματοδοτήθηκε αφιδώς από το τουρκικό κράτος και έχει έρθει εδώ και 7-8 χρόνια στην Ελλάδα. Έχει φτιάξει έναν συνεταιρισμό που λέγεται ΙΑΚΑ, μία εταιρεία κάπως έτσι, η οποία μαζεύει όλο το βαμβάκι της Θράκης και τα Κεράσια και τα Εξάκη στην Τουρκία, επιδοτεί κερασοπαραγωγούς, βαμβακοπαραγωγούς όταν αυτοί παθαίνουν καταστροφές από καιρικές συνθήκες. Δηλαδή έχει υποκαταστήσει ο Λεβέτ Σαδίκ και η Τουρκία που τον χρηματοδοτεί το ελληνικό κράτος στα εδάφη του. Και ο Κιράν προχθές που ήρθε πήγε και επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Λεβέτ Σαδίκ, της εταιρείας του εκεί στο Δημότυχο. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά που συμβαίνουν. Δεν μπορεί να τα ζούμε αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι απλώς παλαβά. Έχουν ξεπεράσει το όριο της καθαρής επιβουλής εδαφών της Ελλάδας. Δηλαδή, πώς να σου πω, έχει χάσει το νόημά της η λέξη προδοσία. Τι να το πεις αυτό παραπάνω? Ισχύει αυτό που είπε η Χαράη Νικοπούλου όταν πήγε να της δώσει βραβείο ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντινίδης, κάπου στη Βόρεια Ελλάδα το 2013, του είπε: «Δεν παίρνω, κύριε, βραβείο από εσάς, διότι δεν μπορώ να χαιρετήσω έναν άνθρωπο που ψήφισε εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας με το μνημόνιο». Μάλιστα. Και προσευλήθηκε κιόλας αυτός και λέει: «Μας λέτε προδότες? Εσύ, ρε μεγάλε, τι καταλαβαίνεις δηλαδή? Εσύ που είσαι βουλευτής για 15.000 θα ψηφίσεις να δώσεις και τη μάνα σου? Έδωσες αεροδρόμια, έδωσες λιμάνια, δίνεις Θράκη, έδωσες Μακεδονία, δίνεις Αιγαίο, δίνεις Κύπρο. Πότε θα σταματήσει να δίνεις και θα κοιτάξεις να κρατήσεις?» Φανταστείτε, είναι τόσο σοβαρά τα προβλήματα πια που αυτό που συμβαίνει στη Θράκη σιγά σιγά μεταφέρεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ζήσαμε τώρα πριν από ένα δεκαήμερο την μακεδονική κίνηση προώθησης μητρικής γλώσσας, η οποία παρισέφρισε και αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και νύχτα φρόντισαν να τη διαγράψουν, σωστά τη διέγραψαν, αλλά ακούστε το ακόμα καλύτερο, και ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί κανένας. Ο κύριος αυτός εκεί, ο Τσακνιάς, ο οποίος είναι σκοπιανός πράκτορας στην Αριδαία, ξεχασμένος από τα παλιά, έστειλε μία επιστολή στην κυβέρνηση, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους βουλευτές, όπου τους λέει: «Παιδιά, χαλαρώστε και απολαύστε το. Υπάρχει μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα», δηλαδή, εντάξει, την τουρκική τώρα την έχουμε ξεπεράσει, την έχουμε καταπιεί, τώρα πάμε και για τη μακεδονική μειονότητα. «Και κοιτάξτε», λέει, «να μας αναγνωρίσετε, γιατί μας παραβιάζετε τα δικαιώματά μας και εμείς θέλουμε», λέει, «να μιλάμε τη γλώσσα μας, που είναι η μακεδονική, η σκοπιανή». Δηλαδή, μας πήρανε χαμπάρι και πλακώσανε όλοι τώρα. Αυτό το πράγμα ζούμε. Θέλουν και οι σκοπιανοί εδάφοι μας. Γιατί να μην θέλουν? Αφού βλέπουν ότι εμείς μοιράζουμε τα ημάτια μας, όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει θα αρπάξει. Μάλιστα.
Πάντως, ο καημός αυτών των κατοίκων της περιοχής εξεφράστηκε και με την κυρία Εστί την περασμένη εβδομάδα, το γεγονός ότι τους θέλουν να νιώθουν την μητέρα πατρίδα πιο κοντά τους και να τους στήριξή της και όπως επίσης να νιώθουν ότι είναι πραγματικά Έλληνες στην Ελλάδα, κάτι που δεν το νιώθουν ακόμα εξαιτίας αυτών όλων αυτών που είπατε προηγουμένως. Οπότε τι διαφαίνεται, δηλαδή τι φαίνεται στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή, Ειρήνη? Βλέπεις ότι δηλαδή έχει ήδη εκχωρηθεί ένα κομμάτι θεωρής της Βόρειας Ελλάδος στους Τουρκούς? Απολύτως, και το Αιγαίο και η Κύπρος, όλες οι ενέργειες είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Η γαλλική στρατιωτική αμυντική συμφωνία που δεν την παίρνουμε. Δηλαδή, θα το παρακαλάγαμε αυτό, γονιπετής. Μας είπε ο Μακρόν στο μήνυμά του στην 25η Μαρτίου ότι θα πολεμήσουμε δίπλα σας και η φιλία των δύο λαών, των δύο κρατών, είναι δοκιμασμένη στα όπλα από την ναυμαχία του Ναβαρίνο και την αποστολή εκστρατευτικού σώματος της Γαλλίας να σας βοηθήσει στην επανάσταση κατά των Οθωμανών. Δηλαδή, και θα πολεμήσουμε, λέει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία αποτελεί απειλή για τη Γαλλία. Δηλαδή, φανταστείτε αυτά που θα παρακαλάγαμε να τα πει και να τα κάνει, εμείς του λέμε δεν τα θέλουμε. Με το Αιγαίο η λαθρομετανάστευση, ο επικισμός όλων των νησιών. Στην Τουρκία που έχουν, στη Θράκη που έχουν αφήσει να αλωνίζει η Τουρκία και οι Τούρκοι πράκτορες εκεί, ο Μέτε με τον Σερίφ. Τι δουλειά έχουν αυτοί οι τύποι, δεν το κατάλαβα. Δεν κατάλαβα πώς το τουρκικό προξενείο, ξέρετε ποια είναι η δουλειά ενός προξενείου, να σφραγίζει έγγραφα των ανθρώπων που θέλουν να ταξιδέψουν στη Τουρκία. Σπουδαία τα λάχανα δηλαδή. Άντε και καμία επικύρωση να κάνει, δεν ξέρω τι άλλο. Από πού και ως πού λοιπόν έχει υπερακοντιστεί αυτός ο τυπικός ρόλος ενός προξενείου, έχει γίνει βερβέναγα στην περιοχή, απειλή, έκανε, διάβασα ότι προχθές ο κύριος Μέτε έκανε και διαδήλωση, λέει, μέσα στη Ξάνθη με τα χρώματα δήθεν του ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα είναι μαζί του. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία περί τούτου. Μάλιστα. Και έλεγε ότι του παραβιάζουν πάλι τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας Θράκης. Δηλαδή, εγώ δεν το καταλαβαίνω πώς γίνονταν ανεκτά αυτά τα πράγματα. Και επειδή η Εμινέ καλά κάνει και επικαλείται και προσβλέπει στη βοήθεια του κράτους, αλλά έχω να της πω ότι εμείς είμαστε τα αδέλφια της, εμείς οι υπόλοιποι Έλληνες, και εμείς θα κρατήσουμε την πατρίδα μας όρθια, εμείς θα την κρατήσουμε. Κυρία Ειρηνή, θα ελληνοστήσουμε το κράτος μας, διότι κράτος, αυτή τη στιγμή το κράτος μας δεν διοικείται από ελληνική κυβέρνηση που να θέλει το ελληνικό κράτος ολόκληρο και ασφαλές. Μάλιστα, κάτι πήγες να πεις, Ειρηνή? Έμεινε. Όχι, δεν πειράζει, το κάλυψε η κυρία Ειρηνή. Παρακάτω. Έχουν γίνει 3-4 προσπάθειες στη Θράκη, επίσης ανεκδίηγητες. Η συνθήκη της Λοζάνης προβλέπει ότι τους μουφτίδες τους διορίζει το ελληνικό κράτος. Έτσι γίνεται παντού στον κόσμο. Βέβαια, σας πω, δεν είναι μια αυταρχική εκδήλωση ενός αστυνομικού κράτους ελληνικού που δεν θέλει να αναπνέουν ανεξίθρισκα οι πολίτες του. Καμία σχέση με αυτό. Έτσι γίνεται παντού. Διορίζεται από το επίσημο κράτος για να είναι και ο κατάλληλος, γιατί έχει και προϋποθέσεις. Είναι δυνατόν να ζητάει η Τουρκία το ζητάει. Μόνοι τους, λέει, οι Τούρκοι, λέει, πολίτες που διαβιούν στην Ελλάδα, στη Θράκη, να εκλέγουν μόνοι τους, λέει, το μουφτί τους. Για να κάνει τι κάνει ο μουφτής? Να κάνει αυτά τα τυπικά και τα θρησκευτικά και να εφαρμόζει τον νόμο της Σαρίας, όπου με νόμο ο ΣΥΡΙΖΑ επανέφερε τον νόμο της Σαρίας, δηλαδή εμπρός πίσω. Πάμε ένα βήμα μπρος και 17 πίσω. Είναι δυνατόν σε ένα σύγχρονο, προοδευτικό, ελληνικό κράτος, δημοκρατικό, να εφαρμόζει τον νόμο της Σαρίας? Θα τρελαθούμε τελείως. Θα γυρίσουμε δηλαδή 400 χρόνια πίσω, στα χρόνια της σκλαβιάς, που ο θρησκευτικός ηγέτης απένει με δίκαιο? Θα καταργήσουμε την ελληνική δικαιοσύνη για την μερίδα των πολιτών
που εκβιάζονται, γιατί περισσότεροι εκβιάζονται. Άλλοι δωροδοκούνται, άλλοι εκβιάζονται. Άλλοι και τα δύο μαζί, αλλά χωρίς τον εκβιασμό το τουρκικό προξενείο δεν θα προχωρούσε καθόλου, γιατί ακόμα και οι μουσουλμάνοι που θα έβλεπαν με φιλικό μάτι την Τουρκία ξέρουνε, το ξέρουνε γιατί το ζούνε, ότι πιο φιλελεύθερο καθεστώς από το ελληνικό δεν μπορεί να υπάρξει. Οπότε ποιος θέλει να ζει σε ένα δικτατορικό, αυταρχικό καθεστώς που δεν τον αφήνει να αναπνεύσει και που του λέει πώς θα κοιτάξει, πώς θα φορέσει το μαντήλι του, τι ώρα θα πάει στο σχολείο του, τι θα μάθει στο σχολείο του, τι ώρα θα πάει στην εκκλησία του, στο τζαμί του, πώς θα φάει, πότε θα φάει, τι θα φάει. Ποιος θέλει να ζει υπό τέτοιο ανελεύθερο καθεστώς. Οι άνθρωποι δηλαδή εκβιάζονται εκεί πάνω με πολύ καθαρό τρόπο και το ελληνικό κράτος κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει αυτό. Δεν είναι πρωτοφανή αυτά. Έχει διορίσει δύο εξαίρετους μουφτίδες, τον Μέτσο Τζεμελή και τον Σινίκογλου, αν θυμάμαι καλά, λέγεται, οι οποίοι είναι μορφωμένοι, έχουν μεγάλο σεβασμό στη μουσουλμανική κοινότητα της Θράκης και παρόλα αυτά το τουρκικό προξενείο επιτρέπουν να μην τους αφήνει να κάνουν το κουμάντο που έχει διορίσει το ελληνικό κράτος. Και έχουν κάνει 2-3 προσπάθειες και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία να κάνουν δεκτό το αίτημα της Τουρκίας να εκλέγονται οι μουφτίδες από αυτούς που παριστάνουν τους Τούρκους, που επικαλούνται ότι έχουν τουρκική εθνική συνείδηση. Ενώ αυτούς όλους έπρεπε να τους μαζέψει και να πει «Κύριοι μου, βεβαίως, πάρα πολύ ωραία, έχετε δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, σας καταλαβαίνω, σας σέβομαι, το εκτιμώ απολύτως, στην πατρίδα σας. Πηγαίνετε εκεί και μείνετε. Εγώ εδώ δεν μπορώ να επιτρέψω να καταρρεύσει η εθνική ασφάλεια ενός κράτους, επειδή εσείς υποκινήστε, υποδαβλίζεστε, χρηματοδοτήστε, εκβιάζεστε από ένα κράτος το οποίο 17 φορές τη μέρα μου λέει ότι θέλει να πάρει εδάφη μου. Δεν συγκατοικούμε με την Ελβετία. Δεν είμαστε γείτονες με ένα κράτος φιλειρηνικό, χαλαρό, ήρεμο, να πούμε εντάξει ρε παιδί μου, Ελβετή πήγω, εντάξει δεν πειράζει. Καλοί άνθρωποι, ήσυχοι, δεν θέλουν τίποτα από εμάς. Είναι οι άλλοι που και δεν θέλουν μόνο τη Θράκη, και μέχρι τη Ζάκυνθο, άμα τους αφήσουμε, θα την πάρουν ολόκληρη. Πού να ξαναβρούνε και ευκαιρία τόσο επιρρεπείς που είμαστε στο διαμελισμό. Είναι γεγονός πάντως ότι διατηρείται ένα καθεστώς το οποίο ξεκάθαρα χρησιμοποιείται και γαριοποιείται από την Τουρκία και ξεκάθαρα όχι. Όπως επίσης ξεκάθαρο είναι και ότι επιβουλεύεται τα μάτια που βρίσκονται εκεί στην Ανατολική Ελλάδα, στη Βλάδα. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι η σύνδεση με τις τοπικές μουσουλμανικές κοινότητες είναι επί τούτου, όπως το αναφέρεις και εσύ, είναι επί τούτου χρησιμοποιείται για αυτούς τους λόγους. Το πρόβλημά μας είναι πώς γίνεται η ελληνική κυβέρνηση, οι Έλληνες, να παραμείνουν αμέτωχοι. Οι Έλληνες πανεπιστημιακοί όλα αυτά να τα υποθάλπουν. Διάβασα ένα σχόλιο του κυρίου αυτού, πώς γίνονται καθηγητές αυτοί οι άνθρωποι, αναρωτιέμαι. Mm-hmm. Δηλαδή ποιος τους κάνει καθηγητές και για ποιο λόγο, γιατί αυτά που λένε είναι ασύλληπτα. Διάβασα ένα σχόλιο του κυρίου Συρίγου, ο οποίος είναι και υφυπουργός παιδείας, ο οποίος είπε ότι υπάρχει, λέει, ατομικό δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό να πει κάποιος ότι είναι Τούρκος, δηλαδή ότι αισθάνεται Τούρκος, αλλά όχι συλλογικό. Και ήθελα να ξέρω, κύριε μου, άμα είναι έτσι όπως μας τα λες τα πράγματα, εσείς καταλάβει ότι στη Θράκη μιλάνε για ατομικό δικαίωμα και δεν καταλαβαίνεις ότι ακόμα και για ατομικό δικαίωμα αν μιλούσανε, τελικά θα καταλήξει αυτό σε συλλογικό δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού και τελικά αυτοδιάθεσης και τελικά εδαφικού ακροτηριασμού της Ελλάδας. Και είσαι εσύ υφυπουργός παιδείας, είσαι εσύ, εκπροσωπείς εσύ τον ελληνικό λαό και το ελληνικό κράτος που θέλει να μείνει συνεκτικό και αραγές. Τι να συζητάμε, δηλαδή είναι τόσα πολλά. Φανταστείτε τώρα το ελληνικό κράτος, για να δείτε τι δουλειά έχει κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου έτσι στα εθνικά θέματα. Το 1983 ξεκίνησε και διέλυσε την Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Από εκεί ξεκίναγε η ζημιά. Mm-hmm. Το πήρε χαμπάρι λοιπόν μέχρι το 1986-1990
94 μετά, όχι, μέχρι το 2004 δίρκεσε η υπόθεση αυτή στον Άριο Πάγο, διαλύθηκε η Τουρκική Ένωση Ξάνθης, διότι του ζήτησαν να απαλείψουν το επίθετο τουρκική, αφού η συνθήκη της Λοζάνης αναγνωρίζει μόνο μουσουλμανική μειονότητα. Και προσέφυγαν αυτοί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου Έλληνας αντιπρόεδρος ήταν ο κύριος Παραράς στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθηγητής δημοσίου δικαίου, και ήταν διορισμένος από την Ελλάδα δικαστής στο ΕΔΑΒ, και ψήφισε ο κύριος αυτός την Τουρκική Ένωση Ξάνθης υπέρ της παραβίασης του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού, της μιας ένωσης κλπ. Και ότι δεν προκύπτει, λέει, ακριβώς το πρόβλημα της εθνικής ασφάλειας, γιατί στην αιτιολογία λέγανε ότι εντάξει ρε παιδί μου, δεν προκύπτει, λέει, ακριβώς αν υπάρχει πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Έτσι έχει καταλάβει αυτός, ότι η Θράκη δεν έχει πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Και έρχεται μετά ο Συρίγος, αφού έχει καταδικαστεί λοιπόν η Ελλάδα ότι πρέπει να αναγνωρίσει Τουρκική Ένωση Ξάνθες, να μας πει ότι εντάξει δεν πειράζει, δεν πειράζει και αυτός από μια άλλη σκοπιά, διότι είναι, λέει, ατομικό το δικαίωμα, δεν είναι συλλογικό. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει, ό,τι μπουρδα υπάρχει, μας τη λένε, μπας και μας αποπροσανατολίσουν, μπας και μας αποβλακώσουν, μπας και μας αποκοιμήσουν, ώστε όταν θα μας καταπίνει ο ΒΟΑΣ, εμείς να είμαστε ναρκωμένοι και να μην τον ενοχλήσουμε κιόλας και του ξύσουμε καθόλου τον ουρανίσκο και μας φτύσει. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Μας έχει καταπιεί, θέλει να μας χωνέψει, και επειδή μερικοί από εμάς κάνουμε με τα νύχια μας και με τα πόδια μας κινήσεις και κλωτσάμε να φύγουμε από το στομάχι του φίδιου, μας λένε ηρεμήστε, σας κάνουμε και μία ένεση να ηρεμήσετε, να μην μιλάτε, να μας καταπιεί. Δεν θα το κάνουμε αυτό, να το ξέρουμε, και δεν θα μας κερδίσουν κιόλας, εμείς θα κερδίσουμε. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να κάνετε, εφόσον, επειδή είναι ζωντανή εκπομπή, έτσι δεν είναι podcast αυτό που ακούτε, είναι ζωντανή εκπομπή, μπορείτε να πάσα στιγμή να κάνετε τις ερωτήσεις σας και είναι ευκαιρία να τις κάνετε τώρα που έχουμε και τις δύο κυρίες εδώ κοντά μας, είτε μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook, είτε στο μακροκοσμικές@gmail.com. Όλα τα κάπα που ακούγονται είναι με K, μακροκοσμικές@gmail.com, έτσι ώστε να μπορούν να απαντήσουν όσο είμαστε ζωντανά. Είναι τρομερά αυτά. Εμινέ, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι σε όλα αυτά τα οποία λέει η Ειρήνη. Όχι, όχι, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Πάντως στις εκδηλώσεις που γίνονται μέσω του πολιτιστικού συλλόγου δεν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα διεξαγωγής τους, έτσι δεν είναι? Όχι. Όταν γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, κανονικά, και με τα τραγούδια μας και με τους χορούς μας και με τα παραδοσιακά μας φαγητά. Μάλιστα. Και η συμμετοχή εκεί του κόσμου, πέρα από τους Έλληνες Πομάκους, συμμετέχουν και άλλοι? Βεβαίως, συμμετέχουν όλοι. Η εκδήλωση όταν γίνεται συμμετέχουν όλοι, για όλους. Μάλιστα. Ειρήνη, ακούω για όλα αυτά τα οποία λες. Είναι πραγματικά συντρακτικά. Βέβαια, γίνανε κάποιες κινήσεις τότε με τις... πότε ήταν, το Μάρτι δεν ήταν, που ζήσαμε τα γεγονότα με τα σύνορα. Καταρχάς πριν πάμε, ναι. Να πω ότι για να καταλάβετε ότι αυτά δεν είναι από κύματα της φαντασίας μου. Να το αντιλαμβάνομαι αφού αναφέρει στοιχεία. Πράγματα που μου τα μεταφέρανε και τα παρεξήγησαν ή υπερέβαλαν. Σας λέω ότι για την Τουρκική Ένωση Ξάνθης πριν από 10-20 μέρες έβγαλε πάλι πρωτοφανή ανακοίνωση το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, για να καταλάβετε ότι άμεσα αναμειγνύεται στα εσωτερικά του κράτους μας και το επιτρέπει η ελληνική κυβέρνηση, όπου μιλάει για 31 χρόνια στέρηση της τουρκικής μειονότητας, του δικαιώματος εκλέγην και εκλέγεσθε θρησκευτικών ηγετών της, και για 31 χρόνια από την καταπάτηση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης. Δεν είναι κάτι που ξεπεράστηκε, ξεχάστηκε, δεν ξέρω τι. Συνεχίζουν οι άνθρωποι κανονικά, μέσα σε όλα, δεν είναι αποφασισμένοι. Δεν σταματάνε ποτέ, έτσι κι αλλιώς το γνωρίζουμε αυτό, ότι χρόνια για να περάσουν θα συνεχίσουν το ίδιο τροπάριο, σκοπός τους είναι συγκεκριμένος.
Έχουν νέα πολιτική εξωτερική, όποιο κόμμα και να είναι απάνω, δεν σταματάει η εξωτερική πολιτική, είναι η ίδια της Τουρκίας. Όπως επίσης η κυρία Σάφογλου, η πρόεδρος, η τωρινή πρόεδρος του Κίεφ, έχει λυσάξει να μιλάει για τουρκική μειονότητα Θράκης, τσουβαλιάζοντας όλους τους μουσουλμάνους στην τουρκική μειονότητα, που την ανεβάζει σε 100-120.000 ανθρώπους. Δηλαδή, πρακτικά μας λέει ότι ο μισός πληθυσμός εκεί πάνω είναι Τούρκοι. Δεν έχουν γίνει απογραφές που να υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το πόσοι είναι τουρκική μειονότητα, πόσοι είναι Έλληνες πομά και τα λοιπά. Δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα, τι απογραφή θα κάνουν. Θέλω να πω, ναι, σωστό, σωστό. Υπάρχει τουρκική. Οι μειονότητες, οι εθνικές μειονότητες έχουν κατοχυρωθεί όλες στις συνθήκες. Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό που αναφέρεται στη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό, η πολιτική της Τουρκίας είναι όπου μουσουλμάνος και Τούρκος. Τα λέει αυτά ο Νταβούτογλου στο στρατηγικό βάθος. Εγώ κάθισα και διάβασα το στρατηγικό βάθος. Στραβωμάρα έχουν να κάτσουν να το διαβάσουν αυτοί που παριστάνουν τους υπουργούς εξωτερικών, τους υφυπουργούς εξωτερικών, τους υπουργούς παιδείας, οι καθηγητάδες όλοι. Αυτοί που βγαίνουν και μας τσαμπουνάνε τα διάφορα. Δεν μπορούν να κάτσουν να διαβάσουν ποια είναι η πολιτική της Τουρκίας. Η Τουρκία λέει ότι μέχρι τη Βοσνία και την Αυστρία υπάρχουν Τούρκοι, όπου μουσουλμάνος και Τούρκος. Λέει ο Νταβούτογλου στο βιβλίο του ότι ακόμα και ένας Τούρκος να μην υπήρχε στην Κύπρο, θα έπρεπε να τον ανακαλύψουμε, γιατί η Κύπρος είναι ζωτικής σημασίας για την Τουρκία, και μάλιστα φτάνει να πει ότι όποιο κράτος από τα τριγύρω, δηλαδή Αίγυπτος, Ελλάδα, Ισραήλ κλπ, δεν ενδιαφέρεται για την Κύπρο, είναι κράτος που προόριστε να πεθάνει. Εμείς λοιπόν που είναι ελληνικό νησί από αρχαιοτά των χρόνων, που είναι το 82% ελληνικός πληθυσμός, δεν είναι προφανές, δεν είναι ένα σύμπτωμα που το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, ότι η παρακμή που ζούμε σε αυτό το κράτος μας οδηγεί σε βέβαιο θάνατο? Δεν υπάρχει εθνική επιβίωση στην Κύπρο, στο Αιγαίο με τους λαθρομετανάστες, στον Εύρο τώρα. Είναι δυνατόν στον Εύρο να πάνε να φτιάξουν δίπλα στα σύνορα hot spot ανθρώπων που μπαίνουν, εισβάλλουν από τα ελληνικά σύνορα, οι οποίοι εισβάλλουν για να κάνουν τι? Επειδή θέλουν να βρουν δουλειά? Είδατε κανένα από αυτούς να βρίσκει δουλειά για ένα καλύτερο αύριο που μας λέγανε? Όχι, για τίποτα. Γιατί έρχονται? Είναι δυνατόν ο Τούρκος που θέλει να καταλάβει ελληνικά εδάφη να μην μας στέλνει για επικισμό ανθρώπους δικούς του, Τούρκους, οι οποίοι θα λένε ότι είναι Αφγανοί, Πακιστανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι? Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν υπάρχει τέτοιου βαθμού ηλιθιότητα σε κανέναν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί νομίζουν ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι παιχνίδι παίζουν στη κυβέρνηση. Και πρέπει να σας πω ότι και αυτό, επειδή οι Τούρκοι τα λένε όλα, δεν κρατιούνται, είναι χαλβαδο εισπράκτορες και δεν κρατιούνται, τα διαφημίζουν αυτά που θέλουν να κάνουν. Το είχε πει ο Ζαλ το 90, ναι, ναι. Ότι δεν χρειάζεται να σας, για να σας κατακτήσουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο, θα σας στείλουμε μερικά εκατομμύρια Τούρκους. Και τώρα μας στέλνουν και εμείς τι κάνουμε, οι πανέξυπνοι, αντί να τους διώξουμε κατευθείαν, να μην τους επιτρέψουμε να μπουν μέσα με κάθε τρόπο, γιατί τα σύνορα τα υπερασπίζεται ένα κράτος και την εθνική του ασφάλεια με κάθε τρόπο. Έτσι είναι. Αυτό είναι το σκεπτικό της προστασίας των συνόρων. Δεν μπαίνει κάποιος μέσα, με όλα τα μέσα αποτρέπεται. Και με τα όπλα. Και πάμε εμείς και φτιάχνουμε μια μουσουλμανική πόλη 20.000 κατοίκων. Αυτό δεν σημαίνει ευκολότερο και γρηγορότερο εκτουρκισμό της Θράκης? Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί ξεσηκώθηκε ο κόσμος εκεί? Γιατί ήθελαν να δίνουν το Μηταράκι όταν είχε πάει? Πώς βρήκε ο Μηταράκης και νίκιασε κτήματα εκεί, αγροτεμάχια, για να φτιάξει τη μουσουλμανική πόλη, έτσι, πόλη με υποδομή, με νοσοκομείο, με σχολείο, με τζαμί, με από όλα τα καλά, με σπίτια, με πολυκατοικίες. Τους Έλληνες τους βγάζουν από τα σπίτια τους και κοιμούνται στα παγκάκια που δεν είχαμε ποτέ στα χρονικά, δηλαδή έχουμε περάσει. Και αν έχουμε περάσει, ας πούμε, προβλήματα ο ελληνικός λαός από την κατοχή τη γερμανική, από τους Ιταλούς, από χούντες κλπ. Και έχουμε καταντήσει να είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που ο ελληνικός λαός κοιμάται στα πεζοδρόμια και στα παγκάκια, και ακόμα
Δεν έχουμε μπει στη φάση πληστηριασμού πρώτης κατοικίας. Βγάζουν όλους τους Έλληνες από τα σπίτια τους και τα δίνουν σε λαθρομετανάστες. Αν αυτό δεν είναι ένα πραγματικό συνωμοτικό εγκληματικό σχέδιο διάλυσης του ελληνικού κράτους και εξαφάνισης οριστικής του ελληνικού λαού, τι άλλο να πω και πώς να το περιγράψω. Ανοίξτε τα μάτια σας και δείτε. Τα γεγονότα μιλάνε μόνα τους. Έχουν προχαρήσει πάρα πολύ. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός όντως. Εμινέ, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί θυμάμαι και από την ΑΕΣΕΤ την περασμένη εβδομάδα που μου έλεγε ότι θέλουν την ελληνική παιδεία και δεν την έχουν την ελληνική παιδεία. Θα ακούς και εσύ, φαντάζομαι, τι παράπονα από τους όσους συμμετέχουν στον σύλλογο. Νομίζω ότι αυτό το είπα και από την αρχή, ότι δεν έχει σωστή εκπαίδευση, δεν έχουμε σωστή παιδεία. Αναγκάζονται να κάνουν περισσότερες ώρες σε τουρκικά μαθήματα, ενώ θέλουν να έχουν την ελληνική στο παιδεία. Στο σχολείο υπάρχουν τα ελληνικά, τα τουρκικά και μετά υπάρχει και τα θρησκευτικά που πηγαίνουν στο τζαμί. Μάλιστα. Αλλά και τα βιβλία που κάνουν μαθήματα τα ελληνικά. Δεν είναι όπως είναι ένα παιδί να πάει στο δημοτικό σχολείο το κανονικό. Αυτό είναι πάλι που δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν ορίζεται, εφόσον είναι μέσα ελληνική επικράτεια, δεν θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα επιλογής σε ποιο σχολείο? Αυτά είναι δημόσια σχολεία που αναφέρεις αυτή τη στιγμή. Εάν δεν κάνω λάθος, με τα λίγα που ξέρω, λένε ότι το να βοηθάνε πολύ περισσότερο τα παιδιά για να μάθουν πιο εύκολα τα γράμματα και τα ελληνικά. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι άδικο σε ένα απομακόπουλο πάνω στην περιοχή να μην έχει τα ίδια βιβλία που θα έχει ένα παιδί στο δημόσιο σχολείο. Ακριβώς. Ποιος το ορίζει? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, είναι άλλο κράτος εκεί, είναι άλλο καθεστώς. Ποιος ορίζει το ποια βιβλία θα γίνουν και γιατί γίνονται περισσότερες ώρες που έχουν σχέση με τουρκικά μαθήματα? Τα μαθήματα γίνονται μισά-μισά. Δεν είναι περισσότερες ώρες τα τουρκικά. Μισά-μισά. Αυτό παίζει κάποιο ρόλο το τουρκικό προξενείο στο τι βιβλία θα διδαχτούν τα παιδιά στα σχολεία? Από πού δεν ορίσετε? Το γνωρίζω αυτό, κύριε Λουκά. Το μόνο που ξέρω ότι είναι λάθος το ότι δεν έχουν τα ίδια βιβλία όπως θα έχει ένα Ελληνόπουλο ή ένα παιδί που θα πάει σε δημόσιο Ελληνόπουλο σχολείο. Και έτσι το παιδί μετά δυσκολεύεται όταν θα πάει στο γυμνάσιο και στο λύκειο για να μπορεί να προχωρήσει και να έχει περισσότερες αποδόσεις στα μαθήματά του. Και στη συνέχεια, πώς ένα παιδί το οποίο δεν παίρνει την παιδεία την ελληνική, πώς θα μπορέσει να συμμετάσχει σε πανελλήνιες εξετάσεις? Σας το είπα και από την αρχή ότι δυστυχώς ή ευτυχώς οι γονείς εργάζονται με όποιο τρόπο, με τη δουλειά του, με την κτηνοτροφία του, με τα χωράφια του και προσπαθεί και το στέλνει στα φροντιστήρια. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι είναι μη προνομιούχα. Δηλαδή εντός ελληνικής επικράτειας είναι μη προνομιούχα. Μισό λεπτό. Είναι δυστυχώς. Μια στιγμή, Ειρήνη, ναι. Παρακαλώ, πείτε μου, κύριε Ειρήνη. Όχι, μην τελείωσε λίγα. Είναι ειδικό ποσοστό στις Πανελλήνιες, αλλά θέλω και εγώ να ρωτήσω, είναι υποχρεωτική η εκμάθηση, δηλαδή, της τουρκικής γλώσσας στα Απομακόπουλα? Αυτό ήταν με την συνθήκη της Λοζάνης, αν δεν κάνω λάθος, για μητρική γλώσσα, δεν είπανε για τουρκική γλώσσα. Μάλιστα, οπότε θεωρητικά θα πρέπει να υπήρχε ένα μάθημα το οποίο να διδάσκει τουρκικά. Άλλο η μητρική. Ναι, ακριβώς. Εγώ άλλο ρωτάω, στο σχολείο τα παιδιά σας έχουν δικαίωμα να πούνε εγώ δεν θέλω να μάθω τουρκικά? Τι είναι αυτά, δεν έχω σχέση. Δεν έχουν δικαίωμα αυτό το δικαίωμα. Άρα, αν αυτό δεν είναι συνειδητός εκτουρκισμός, τι να πω. Και να σας πω κάτι, κυρία Ειρήνη, εγώ δεν το... Να σας πω κάτι. Να σας πω λίγο κάτι. Εγώ επειδή δεν τα στείλω τα παιδιά μου σε μειονοτικά σχολεία, τα έστελνα σε δημόσια ελληνόφωνα σχολεία, δεν γνωρίζω το τι παίζεται στα μειονοτικά σχολεία. Το μόνο που ξέρω, με τα λίγα που ξέρω, ότι είναι πολύ άδικο ένα παιδί από τα δημοτικά μειονοτικά σχολεία, τα ελληνικά βιβλία να μην είναι ίστα όπως και τα άλλα. Αν θέλετε πάντως, μπορούμε να συνεννοηθούμε να φτιάξουμε μία επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας. Ναι, νομίζω ότι είναι αναγκαίο αυτό, αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω για να ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτή τη στιγμή τα σχολεία αυτά είναι ελληνικά δημόσια σχολεία, έτσι δεν είναι, Μινέ, ή είναι κάτι άλλο? Είναι, αλλά είναι μειονοτικά σχολεία, δεν είναι του δημοσίου, δεν είναι όπως είναι τα σχολεία. Δεν είναι ελληνόφωνα μόνο. Κυρία Ειρήνη, το συγκεκριμένο κομμάτι που είπατε να στείλουμε μια επιστολή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωμάκων Νομού Ξάνθης είχε στείλει και στους 300 πόσους είναι βουλευτές, δεν πήραμε ακόμα καμία απάντηση, περιμένουμε. Πότε έγινε αυτό, Έμινε? Και στο Υπουργείο Παιδείας. Ναι, σε όλους. Πότε έγινε αυτό, Έμινε?
Αυτό γίνεται εδώ και μία πενταετία συνεχόμενα. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ότι έχετε... φωνάζουμε να υπάρχει ίσα εκπαίδευση. Και δεν έχετε πάρει καμία ενημέρωση, ούτε καμία απάντηση. Είπα, δεν πήραμε καμία απάντηση. Μάλιστα. Ίσως στην Ειρήνη χρειάζεται να γίνει αυτό το οποίο ανέφερες, μία επιστολή. Μήπως. Θα συνεννοηθούμε τώρα έξω από, την εκπομπή. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε... Υπάρχουν όμως στη Γλάφκη, κυρία Ειρήνη, στη Γλάφκη υπάρχει ένα μορφωτικό κέντρο και στην Σμίνθη και στο Κένταυρο και στη Πάχνη, που τα παιδιά μόλις τελειώσαν το δημοτικό σχολείο πηγαίνουν εκεί και τους βοηθάνε οι καθηγητές, οι δάσκαλοι να μπορούν να κάνουν τα μαθήματά τους, για να είναι σαν φροντιστήριο, αλλά δεν πληρώνουν κάτι. Ναι. Είναι δωρεάν. Όπως και να έχει, είναι κάτι έξτρα από, από το σχολείο. Είναι κάτι επιπλέον που θα πρέπει να κάνει κάποιος μαθητής. Δεν άκουσα, κύριε Λουκά. Όπως και να έχει, είναι κάτι επιπλέον. Είναι πλέον των, σχολικών μαθημάτων. Ναι, βεβαίως. Επιπρόσθετο. Βεβαίως. Είναι ένα φροντιστήριο. Μάλιστα. Οπότε αυτό που έλεγε και... η ΑΕΣΑ είναι ότι τα παιδιά της θέλουν να διδαχτούν τη θρησκεία τους και τους βγάζουν έξω στην ώρα των θρησκευτικών. Δεν τους αφήνουν να παρακολουθήσουν το μάθημα θρησκευτικών. Δεν το κατάλαβα αυτό, κύριε Λουκά. Ότι στο μάθημα των θρησκευτικών, επειδή ναι, είναι μουσουλμάνοι, θεωρητικά, γιατί τα παιδιά εκείνα είναι χριστιανόπουλα, δεν τα αφήνουν. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω γιατί, κυρία Ισέ, τα δικά μου τα παιδιά πάντως ποτέ δεν τα βγάλανε από τη τάξη αν δεν θέλανε να βγούνε. Έχουν αυτό το πλεονέκτημα βέβαια, λόγω που είναι μουσουλμάνοι, να κάνουν το διάλειμμα τους, αλλά αν θέλουν να παρακολουθήσουν δεν τους βγάζει κανένας καθηγητής έξω. Μάλιστα. Γιατί μου είχε κάνει εντύπωση και την είχα ρωτήσει τότε, γιατί δεν... και ο καθηγητής τι λέει, ο δάσκαλος τι λέει, δηλαδή αν τα παιδιά που θέλουν να κάτσουμε μέσα τι θα γίνει μετά, θα πει ο δάσκαλος, ο καθηγητής, όχι ότι πρέπει να βγείτε υποχρεωτικά έξω. Μου έκανε εντύπωση αυτό το κομμάτι. Ειρήνη, τι άλλο έχεις να προσθέσεις σε όλα αυτά τα οποία λέμε? Καταρχάς να πούμε για, αυτό, για το τελευταίο που συζητάτε τώρα, ότι τα Ελληνόπουλα στα κανονικά σχολεία δεν διδάσκονται τη χριστιανική θρησκεία. Διδάσκονται μια θρησκεολογία που στην πραγματικότητα αποδομεί κάθε έννοια και συνέστημα θρησκευτικότητας. Ένα αναχταρμά από όλες τις θρησκείες διδάσκονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι υποτιμητικός και υπονομευτικός του θρησκευτικού συναισθήματος. Δηλαδή, εγώ όταν το είδα με τραγούδια ανακατεμένο, τι Αλλάχ, πώς ήταν το τραγούδι που έλεγε ο Νταλάρας, πότε Τούρκος, πότε Βούδας, πότε Κούβας, πότε... Δηλαδή, μια ιδέα είναι αυτό το πράγμα. Είχε προσφύγει η Ένωση Θεολόγων Ελλάδος και ο Μητροπολίτης Σεραφείμ Πειραιώς στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακυρώθηκε το προεδρικό διάταγμα που έλεγε ότι τα χριστιανόπουλα δεν θα διδάσκονται ομολογιακά την χριστιανική θρησκεία, αλλά θα διδάσκονται αυτή την ιδέα του Υπουργείου που θέλει να διαλύσει την χριστιανική ορθόδοξη θρησκεία στην Ελλάδα. Έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης, γύρισε στο Υπουργείο, ακυρώθηκε το προεδρικό διάταγμα και μετά ξαναβγάλαν άλλο προεδρικό διάταγμα ίδιο με το προηγούμενο. Έχει ξαναγίνει προσφυγή, δηλαδή. Πραγματικά ζούμε ένα πρακτόρικο καθεστώς μέσα στην πατρίδα μας που υπονομεύει κάθε προσπάθεια ελληνικότητας και θρησκευτικής και εθνικής ελληνικής συνείδησης στον ελληνικό πληθυσμό. Ενώ αντιστοίχως για τα μουσουλμανόπουλα και τα εβραιόπουλα επιτρέπεται και είναι ομολογιακό το μάθημά τους και διδάσκεται από τους θρησκευτικούς τους παγούς, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς λέγονται στο κάθε θρήσκευμα. Μόνο για τα χριστιανόπουλα απαγορεύεται να διδαχθούν χριστιανική θρησκεία. Τώρα, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε, γιατί αφορά απολύτως τους πομάκους, το τι συνέβη με τη Χαρά Νικοπούλου, η οποία ναι, έχει πάει από είχαμε το βάλει 2004, μια ανοτελεία εκεί. Ναι. Ναι, στο Μεγάλο Δέριο, δίδασκε δηλαδή σε ένα απομακοχώρι, εγκαταστάθηκε εκεί με τον σύζυγό της μόνιμα,
και άρχισε να κάνει τη δουλειά της ως δασκάλα, χωρίς να προσπαθεί καθόλου να προσελητήσει εθνικά ή θρησκευτικά τα παιδιά των Πομάκων. Απλώς τα αγαπούσε πάρα πολύ, δεν είχε και δικά της παιδιά και τελικά δεν μπόρεσε και να αποκτήσει εξαιτίας της εναντίον της συμπεριφοράς και των βιοπραγιών που της συνέβησαν, που έγιναν εναντίον της. Τα αγαπούσε πάρα πολύ, τα μάθαινε, είχε φτιάξει χοροδία, τους έκανε τραγούδια, έκανε παρελάσεις και θύμωσε το τουρκικό προξενείο μαζί της, γιατί έκανε συνειδητά αυτό που μας περιέγραψε η Εμινέ, ότι θα ήθελε να ζουν τα παιδιά της και τα παιδιά όλων των Πομάκων, που είναι όπως ζουν όλα τα Ελληνόπουλα, σε ένα σχολείο δηλαδή, να πηγαίνουν, να περνάνε καλά, να μαθαίνουν καλά ελληνικά. Καθόταν η Χαράη Νικοπούλου και βοηθούσε όλα τα παιδάκια που είχαν δυσκολίες στην κατανόηση της γλώσσας ή στη γραφή, επειδή οι γονείς τους είτε δεν ήταν ιδιαίτερα μορφωμένοι, είτε δεν ξέραν ελληνικά ή δεν ξέραν καλά ελληνικά, μιλούσαν πιο πολύ τις δικές τους γλώσσες, τις μητρικές κλπ. Καθόταν και τα βοηθούσε μετά από το σχολείο. Τα παιδιά την αγαπούσαν όπως αγαπούσαμε εμείς σε πιο παλιές εποχές τη δασκάλα μας, που ήταν το πρότυπό μας, την λατρεύαμε. Και η πρώτη σύγκρουσή της με το τουρκικό προξενείο ήταν όταν προσπάθησε και οργάνωσε μία εκδρομή στη Θεσσαλονίκη για να συμμετέχουν με τα παιδάκια και τη χοροδία που είχε φτιάξει σε ένα πολιτιστικό δρόμενο, σε κάποιο διαγωνισμό χοροδίας κλπ. Και της είπανε να μην τολμήσει να πάρει τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Πού στη Θεσσαλονίκη τώρα, έτσι. Γιατί θέλανε και οργανώνανε εκδρομές μόνο στην Τουρκία, στην Ανδριανούπολη τα πηγαίνανε τα παιδάκια, για να έχουνε όλα τους τις παραστάσεις, τις εικόνες και την διασύνδεση τη συναισθηματική που εγκαθίσταται στα παιδικά χρόνια του ανθρώπου με μάνα πατρίδα, την Τουρκία και όχι την Ελλάδα. Η Χαράη Νικοπούλου λοιπόν τα πήρε τα παιδάκια, πήγανε στη Θεσσαλονίκη, τα παιδάκια καταυχαριστήθηκαν το ταξίδι, μείνανε σε ξενοδοχείο, φάγανε μαζί, είδανε μια ελληνική πόλη επιτέλους από το χωριό που μένανε, τους άρεσαν, ξέρετε τώρα πώς είναι, θυμόμαστε όλοι από τα παιδικά μας χρόνια τις εκδρομές. Και όταν γύρισαν, ξεκίνησε μια ανήθικη επίθεση εναντίον της με όλους τους τρόπους, που της είπαν ούτε λίγο το πουλί, ότι κυρά μου εδώ είσαι ανεπιθύμητη, δεν θέλουμε, δεν μας κάνεις εσύ ό,τι θες τα παιδιά μας. Τους είπε, εγώ δεν κάνω ό,τι θέλω τα παιδιά σας, εγώ απλώς τα αγαπάω, τους μαθαίνω τη γλώσσα και φροντίζω να εξελιχθούν γιος, ό,τι θέλουν τα παιδιά θα κάνουν. Και της είπαν, όχι, εμείς εδώ είμαστε Τούρκοι. Δεν της το είπανε το σύνολο των κατοίκων. Οι περισσότεροι την αγαπούσαν, την βοηθούσαν, την φίλευαν τρόφιμα, την πρόσεχαν, της φιλούσαν τα χέρια που μαθαίνει γράμματα τα παιδιά τους. Αλλά οι άνθρωποι, όταν βγήκε το τουρκικό προξενείο μπροστά και ένας-δύο νταΐδες του χωριού που είχαν άμεση διασύνδεση με το τουρκικό προξενείο, όπως καταλαβαίνετε, κλείστηκαν στο καβούκι τους, γιατί χάνανε τις δουλειές τους, γιατί τους φοβέριζαν με τους ίδιους τρόπους σωματικών βλαβών κλπ. Και έμεινε μόνη της να λέει ότι εγώ θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου. Μέχρι που τελικά κάποιος ο οποίος επικαλείται ότι είναι Τούρκος κι αυτός, την χτύπησε άσχημα, μάλιστα δεν ξέρω. Η εικόνα που έχω είναι ότι ήταν και έγκυος και απέβαλε και έκτοτε δεν μπόρεσε να αποκτήσει δικό της παιδί. Έχει παιδιά όμως, όλα τα παιδιά, τους μαθητές της, και τώρα έχει φτιάξει ένα ίδρυμα, το ίδρυμα Δόμνα Βυσβίζη, αν θυμάμαι καλά είναι στη Δράμα, όπου εκεί πηγαίνουν ορφανά παιδάκια από όλη την Ελλάδα και τα έχει κάνει δικά της παιδιά, τους διδάσκει ελληνικά, τους διδάσκει τον ελληνισμό, να αγαπούν την Ελλάδα, να αγαπούν την ελευθερία στην επιλογή που διδάσκει η ελληνική εθνική συνείδηση. Mm-hmm. Τα διδάσκει ιστορία και τα περιβάλλει με την αγάπη που περιέβαλε και τα παιδάκια στο Μεγάλο Δέριο. Τελικά λοιπόν το αξιοσημείωτο είναι ότι
ενώ ενεργούσε νόμιμα και στο πλαίσιο των καθηκόντων της, το ελληνικό κράτος, όταν το τουρκικό προξενείο ξεφούλκησε εναντίον της, όχι μόνο δεν την κάλυψε, αλλά τη συνέστησε και να τα έχει καλά με το τουρκικό προξενείο. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Με αποτέλεσμα το 2010 να φύγει πια από το μεγάλο δέριο, αφού δεν σήκωνε πια να παραμείνει εκεί, διότι απειλεί το η ζωή της και η σωματική της ακεραιότητα. Και να σημειώσουμε δε ότι η κοπέλα αυτή, παρότι ήταν κόρη του τότε Προέδρου του Αρείου Πάγου, δεν ζήτησε κανένα ρουσφέτη, δεν πήγε με καμία χάρη σε μία πόλη που θα μπορούσε πολύ εύκολα να μετατρεθεί, δεν έψαξε την ευκολία. Όπου τη διόρισαν, εκεί πήγε και εγκαταστάθηκε και προσπάθησε να κάνει τη δουλειά της όσο καλύτερα μπορούσε, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών. Και όχι το συμφέρον ούτε το δικό της, ούτε τη μετατροπή των παιδιών σε κάτι άλλο από αυτά, από αυτό που πρέπει να είναι, να μεγαλώνουν υγιώς δηλαδή, να έχουν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, να ξέρουν πού βρίσκονται, ποια είναι η πατρίδα τους, ποια είναι η ιστορία τους, ποια είναι η ταυτότητά τους, όπως διδάσκεται από τα ελληνικά βιβλία. Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι ένα προξενείο ξένου κράτους μπορεί να έχει τέτοιου είδους να επεμβαίνει τα σχαμένα και να μπορεί να παρεμβαίνει σε τέτοιο επίπεδο. Ναι, είναι αδιανόητο. Δηλαδή μεθαύριο θα έχουμε ένα αφγανικό προξενείο, ένα πακιστανικό προξενείο, ένα οποιοδήποτε προξενείο και να επιβάλλει το τι θα γίνεται μέσα σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους κατοίκους, τους αντίστοιχους των ανθρώπων αυτή που έχουν έρθει από αυτές τις περιοχές. Είναι το τουρκικό προξενείο. Μάλιστα. Ακόμα και, δηλαδή μιλάω και για Αθήνα, μιλάω και για Πελοπόννησο, μιλάω και για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Δηλαδή μεθαύριο θα μας λένε πώς θα διδάσκουμε τα μαθήματα στο σχολείο και πού θα πηγαίνουμε και μέχρι. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό να συνεχίσει να υπάρχει, δηλαδή θα πρέπει να γίνει κάποιο διάβημα πιθανώς σε Υπουργείο Εξωτερικών ή να περιορίσει. Να κλείσει. Έπρεπε να έχει κλείσει το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής και της Ρόδου, έπρεπε να είχαν κλείσει. Δείτε δε ότι το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής είχε ιδιαίτερη διασύνδεση και με μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας. Θυμάστε αυτούς που συνελήφθησαν πριν από ένα τρίμηνο τον μάγειρα και το γραμματέα του τουρκικού προξενείου της Ρόδου που συνελήφθησαν για κατασκοπία. Ναι, ναι, σας θυμάμαι. Πήγαινε ο μάγειρας, ο μουσουλμάνος εκεί με το καράβι της γραμμής Σίμη και Καστελόριζο και φωτογράφησε στο Καστελόριζο τη διάταξη των ελληνικών πλοίων και τα έδινε στο γραμματέα που του κατέσχεσαν μία σειρά από βίντεο κασέτες, τα έστελνε όχι απλώς στην Τουρκία, τα έστελνε του Ερντογάν στενό, ο οποίος απευθυνόταν απευθείας στον Ερντογάν. Δηλαδή φανταστείτε πόσο υψηλού κύρους και σπουδαιότητας πράκτορας ήτανε, ώστε για να φτάσει στον πρόεδρο της Τουρκίας μεσολαβούσε μόνο ένα πρόσωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός ο γραμματέας είχε μια πολύ στενή σχέση με το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής, είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στην Κομωτινή, διάβασα το βιογραφικό του, και επειδή καθυστέρησε, τι παράξενο, η ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική αστυνομία να εκδώσουν ένταλμα σύλληψη να πάνε να τους βουτήξουν, προσπάθησε να διαφύγει στην Τουρκία μέσω του Εύρου, μέσω της Κομωτινής. Μάλιστα. Έχω κάποιες παρεμβάσεις από τους ακροατές μας. Να σας διαβάσω αυτό που μου έχει έρθει, γιατί δεν θέλω να τα ακούσετε. Από μια αγαπητή ακροάτρια, θα ήθελα να πω, λέει, ότι σύμφωνα με τον νόμο του 97, επισημήτη, υπάρχει ποσόστοση για τους μουσουλμάνους. Μπαίνει ένα άτομο σε κάθε σχολή, οπότε οι μουσουλμάνοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Ισχύει. Φέτος στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο πέρασε μουσουλμάνος με βαθμό 3. Μάλιστα. Και συνεχίζει και λέει ότι η ποσόστοση έγινε προκειμένου να μην φεύγουν οι μουσουλμάνοι στην Τουρκία για σπουδές. Επίσης να πούμε ότι εδώ και κάποια χρόνια διορίζονται μουσουλμάνοι θεολόγοι σε γυμνάσια. Υπήρξε γονιός μουσουλμάνος που έκανε σαματά στο σχολείο επειδή το μάθημα της θεολογίας διδάσκεται στα ελληνικά. Να πούμε και το σωστό ότι ο συνάδελφος μουσουλμάνος θεολόγος είπε ότι ζούμε στην Ελλάδα, οπότε η γλώσσα που χρησιμοποιούμε θα είναι ελληνική. Εμείς πάντως, λέει, ως καθηγητές,
μάλλον καθηγήτρια είναι, κινηματογράφος είναι όταν κάποιος μαθητής του θέλει να σπουδάσει στην Τουρκία και θέλει συστατική επιστολή από εμάς, ελέγχουμε το έγγραφο που πρέπει να υπογράψουμε, γιατί τις περισσότερες φορές είναι από την Ένωση, η Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ σημαντική παρέμβαση και πληροφορίες που μας έδωσε. Τώρα, περιμένουμε και άλλες παρεμβάσεις. Συνέχισε όμως, Ειρήνη, γιατί διάκοψα την ροή του λόγου σου. Νομίζω ολοκλήρωσα για το θέμα της Νικοπούλου και την συνταρακτική προσπάθειά της, η οποία υπονομήθηκε από το ελληνικό κράτος. Θα προσπαθήσω να την έχουμε σε μια επόμενη εκπομπή, πάλι για το θέμα αυτό, των Ελλήνων Πομάκων, να την έχουμε κοντά μας. Α, δεν βγαίνει. Έχει αποσυρθεί, ναι. Αλλά νομίζω μπορείς να επικοινωνήσεις και να επίσης τον σύζυγό της, τον Ιωάννη Φριτζαλά, ο οποίος είναι διδάκτορ της Παντίου σε θέματα στις διεθνείς σχέσεις και ο οποίος έχει έτσι μια εξωστρεφή δραστηριότητα. Η Χαράι Νικοπούλου, απογοητευμένη πια από τον τρόπο που λειτουργεί το ελληνικό κράτος, αποσύρθηκε, ασχολείται με το Ίδρυμα Δόμνα Βυσβίζη και φτιάχνει Ελληνόπουλα από τα παιδάκια, τα ορφανά που παίρνει στα χέρια της και τα οποία τα έχει σαν δικά της παιδιά. Μάλιστα. Έχω υπόψη μου, πιθανώς να την έχω γνωρίσει κιόλας τώρα που μου μιλάτε για την κυρία Νικοπούλου. Νομίζω ότι μια κυρία με γυαλιά, τώρα βέβαια είναι ψαρομάλα, πιθανώς να την γνώρισα πριν 5 χρόνια, πρέπει να ήταν εκείνη. Αλλά δεν είχε γίνει σύνδεση τότε που μου τη συστήσανε, δεν είχε γίνει σύνδεση με τους Πομάκους. Η Χαρά Νικοπούλου είναι μια ξανθιά γαλανομάτα όμορφη κοπέλα με φλογερό πάθος και αγάπη για την πατρίδα. Μάλιστα η ίδια λέει ότι μεγάλωσα με τον ελληνισμό μέσα μου και εγώ τη γνώρισα στην Πάρο που είχε έρθει να δώσει να κάνει μια ομιλία στην αυλή της Εκατονταπηλιανής, παρουσία του Μητροπολίτη τότε πριν από 7-8 χρόνια. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν και από τις τελευταίες της ομιλίες μαζί με τον σύζυγό της, όπου πραγματικά τα έλεγε και μπράβο της έξω από τα δόντια. Πιθανώς θα δω τη συνωνυμία τότε, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί υπήρχε κάποιος κύριος Φριτζαλάς δίπλα της. Δηλαδή γνώρισε κάποιον κύριο και κάποια κυρία Φριτζαλά. Άμα ήταν ο Φριτζαλάς, αυτή ήταν σίγουρα. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Αρκετά σημαντικά αυτά που υπόθηκαν σήμερα το βράδυ. Θα ξαναγίνει σίγουρα και άλλη εκπομπή. Εμινέ, έχεις μιλήσει λίγο. Είναι κάτι που θες να πεις από μόνη σου, κάποια ερώτηση που πιθανώς να μην έχω κάνει εγώ, να μην έχω σκεφτεί, όχι, αλλά όχι, να θες να πεις. Απλά η καθηγήτρια που έστειλε το μήνυμα είχε απόλυτα δίκιο. Το ότι τα παιδιά μπαίνουν με την ποσόστοση. Πάρα πολλά παιδιά θεωρούν ότι είναι αδικημένα, γιατί δεν μπορούν να μπουν όπως θα μπει ένας χριστιανός ή μία χριστιανή στα πανεπιστήμια. Όχι στα πανεπιστήμια, δηλαδή στα πανεπιστήμια με την έννοια ότι άμα θέλει να πάει ψυχολόγος κάποιος, δεν μπορεί να μπει στην ίδια σχολή και δεύτερο παιδί. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, καταλαβαίνω. Το θεωρώ πολύ άδικο. Ναι, συνεχίζει αυτό το μη προνομιούχο. Το μη προνομιούχο, δηλαδή σαν να είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού. Εντός της ελληνικής επικράτειας. Και δυστυχώς πολύ εύκολα μπορεί να μπαίνουν λόγω ποσόστοσης, πολύ δύσκολο όμως να τελειώνουν τη σχολή. Μάλιστα. Με την έννοια ότι δεν έχουν ξεκινήσει σωστές βάσεις από το σχολείο. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί τι νόημα έχει να μπεις κάπου που η γνώση σου δεν θα σου επιτρέψουν τη δυνατότητα να τελειώσει τη σχολή. Άρα εκεί που πρέπει να δώσουμε βάση είναι στη σχολική ηλικία, στις βαθμίδες, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ώστε τα παιδιά αυτά να λαμβάνουν την γνώση και τις δυνατότητες των υπόλοιπων ελληνόπαιδων. Αυτό είναι το σημαντικό και εκεί πρέπει να δώσουμε τη σημασία όλοι μας που πρέπει. Και ένα άλλο μήνυμα που είχε έρθει κάποιον και όλες, ναι, πες εμείνε. Γι' αυτό και όλες έχουν γίνει και εκπαιδευτικά κέντρα σε πάρα πολλά χωριά, όπως είπε και πριν, σε 4-5 χωριά, να μπορούν να βοηθήσουν παιδιά που θα δώσουν πανελλήνιες ή που θα πάνε από γυμνάσιο σε λύκειο, γιατί και τα ίδια τα παιδιά νιώθουν άβολα, ότι δεν ξέρουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και το να μπορούν να εκφραστούν. Έχω ένα άλλο μήνυμα. Νιώθουν πάρα πολλά παιδιά και ανασφαλείς στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι και πάρα πολλά που δεν πάνε, δεν το συνεχίζουν. Ναι, καταλαβαίνω. Ενώ θέλουν.
Είναι κρίμα. Πραγματικά κρίμα. Έχω ένα άλλο μήνυμα εδώ από κάποιον αγαπητό κρατή που λέει συγχαρητήρια στη πιο όμορφη πομάκα και περήφανη Εμινέ. Χαιρετίσματα από τη Ξάνθη, λέει εκείνος, και θα ήθελε κάποια στιγμή να μπορεί να σε γνωρίσει και για το έργο σου από κοντά. Τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια, βεβαίως. Και μια άλλη αγκουράτρια μου έστειλε αυτή τη στιγμή από Ξάνθη News. 60.000 ευρώ θα πληρώσει η Μιλέτ στη Χαρά Νικοπούλου, λέει. Ένα link σε... Για οπαδική δυσφήμιση. Δεν έχω προλάβει να το διαβάσω. Είναι ένα link που αναφέρεται σε κάποια τοπική εφημερίδα, Ξάνθη News, και αναφέρεται σε αυτό το πράγμα, ότι θα πληρώσει 60.000 ευρώ στη Χαρά Νικοπούλου. Μάλιστα. Okay. Για να κλείσουμε το θέμα Θράκη, πρέπει να πω ότι πολύ σημαντικό πρόβλημα και διείσδυση και βοήθεια στο τουρκικό προξενείο έχει κάνει η Ziraat Bank. Η Ziraat Bank είναι η αγροτική τράπεζα της Τουρκίας, μια δημόσια τράπεζα, η οποία τα πρώτα μνημονιακά χρόνια διήθησε πραγματικά την ελληνική επικράτεια στο κομμάτι της Θράκης, διότι σε καιρό που δεν έδινε καμία ελληνική τράπεζα δάνειο σε κανέναν, η τουρκική τράπεζα μοίραζε αφιδώς δάνεια σε Έλληνες υπήκοους και χριστιανούς, ακόμα και στρατιωτική πήραν, δηλαδή είχα φρίξει όταν το είχα μάθει, βάζοντας υπέγεια ελληνική γη. Με αποτέλεσμα η τουρκική αγροτική τράπεζα, η οποία έχει καταγγελθεί επανειλημμένως για πρακτόρικες ενέργειες στο Ιράκ, στη Συρία, έχει κάνει κύκλο χρημάτων ξεπλήματος, ιδίως στη Συρία και στο Ιράκ, πριν τους πολέμους, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, δηλαδή έχει καταγγελθεί ότι η τράπεζα αυτή λειτουργούσε υπέρ της Τουρκίας, της τουρκικής πολιτικής, της επεκτατικής εις βάρον σε εδαφών άλλων κρατών. Το 2010 ο κύριος Παπανδρέου, ο φοβερός ΓΑΠ, αυτός ο τύπος που τον τρώμε στα μούτρα ξανά σαν βουλευτή, όχι μόνο εκχώρησε την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας, αλλά ήρε και τον περιορισμό που απαγόρευε να αγοράζουν γη ή να βάζουν εγγυήσεις, υποθήκες δηλαδή σε ελληνική γη, σε παραμυθόριες περιοχές, ξένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα η Ziraat Bank να υποθηκεύσει μεγάλες εκτάσεις. Μάλιστα. Στη Θράκη, και πλέον να ανησυχούμε όταν αυτά εκποιηθούν, αν δεν μπορέσουν να υποστηριχθούν τα δάνεια, τι θα δουν τα μάτια μας μπροστά τους και σε ποιον θα ανήκει η Θράκη πια σαν ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ήταν δε τόσο μεγάλη η διείσδυση της Ziraat Bank στη Θράκη, που τελευταία στιγμή απέτρεψε ο δήμαρχος της Ξάνθης την αγορά από τη Ziraat Bank ενός εμβληματικού νεοκλασικού στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, όπου θα βλέπαμε τις τουρκικές επιγραφές και την τουρκική γλώσσα να δεσπόζουν, και το αγόρασε τελευταία στιγμή και το έκανε δημαρχείο. Δηλαδή, σας τα λέω αυτά για να καταλάβουμε όλοι ότι μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία φυσικών ή δημοσίων εκπροσώπων, νομικών προσώπων στην Ελλάδα μπορεί να μας σώσει από μεγάλες καταστροφές που θα δούμε μπροστά μας. Η Ziraat Bank αυτή τη στιγμή έχει πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα στην Τουρκία λόγω της πτώσης της τουρκικής λίρας και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει την Τουρκία, και πραγματικά δεν έχω κι εγώ καταλάβει ακόμα πόσο μεγάλος κίνδυνος μπορεί να είναι αυτός για τα ελληνικά εδάφη που έχει υποθηκευμένα στη Θράκη. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν έχω έκταση, να το ψάξω. Και τι έκταση είναι? Να δω αν έχει κάτι, ναι. Πολύ σημαντική πληροφορία αυτή, Ειρήνη. Είναι πάντως γεγονός ότι έχουμε να δούμε πολλά τα μάτια μας ακόμα μπροστά, και σε ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα το βράδυ εδώ ξανά για αυτή την εκπομπή. Ειρήνη, είναι πολλωστή φορά σε ευχαριστώ,
Και Μινέ, σε ευχαριστώ και εσένα που ήσουν σήμερα το βράδυ εδώ, στην παρέα αυτή. Πρώτη φορά που ήσουν στην εκπομπή αυτή, ελπίζω να ξαναβγείς. Κύριε Λουκά, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου το να παραβρεθώ. Να είστε καλά και και να συνομιλήσω και με την κυρία Ειρήνη. Μια τελευταία ερώτηση. Μια τελευταία ερώτηση. Τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει? Δηλαδή όλα αυτά γίνονται και καλύπτονται από την τοπική αυτοδιοίκηση? Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει? Δεν κάνει κάποια αναφορά, δεν κάνει κάτι. Δηλαδή, πώς γίνονται υπό τα μάτια της τοπικής αυτοδιοίκησης και να μην δρά? Αυτό μου κάνει εντύπωση. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Λουκά, εμείς όταν κάναμε την εκδήλωση και ζητήσαμε βοήθεια από το Δήμο Ξάνθης, ήταν δίπλα μας. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μας έχουν στηρίξει. Τώρα το τι κάνουν στο άλλο κομμάτι, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Ναι, γιατί φαντάζομαι θα φτάνουν στα αυτιά τους όλα αυτά τα οποία λέγονται, τα παράπονα που λέγονται και όλα αυτά που είπε και ΑΙΣΕ και τα λοιπά. Δηλαδή δεν μπορεί να μην φτάνουν στα αυτιά της τοπικής αυτοδιοίκησης ή το τι κάνει το τουρκικό προξενείο, δεν μπορεί να μην ακούγονται αυτά. Αυτό δεν ξέρω. Στο συγκεκριμένο κομμάτι εγώ μπορώ να απαντήσω σε ένα πράγμα. Mm-hmm. Ακούω, δεν ακούω, βλέπω, δεν βλέπω. Μάλιστα. Και έτσι διονύζεται μια κατάσταση και παραμένει το καθεστώς αυτό το οποίο παραμένει. Ειρήνη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι υπόψη. Αυτό που είπε η κυρία Ειρήνη πριν. Προσπαθούμε ατομικά να στηρίξουμε και να προωθήσουμε τα ήθη έθιμα και την παράδοσή μας και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, βέβαια. Μην το ξεχάσουμε, είτε με τον κύριο Σκλαβενίτη είτε με διάφορους φορείς που βοηθάν κάποιες οικογένειες, είτε είναι χριστιανοί είτε είναι μουσουλμάνοι, σε διάφορα θέματα. Κάτι άλλο παραπάνω δεν έχουμε ούτε να πούμε ούτε να κάνουμε. Καταλαβαίνω, συγχαρητήρες κύριε. Είναι ατομική και συλλογική η στήριξη και η βοήθεια σε κάθε άτομο που ξέρουμε ή που μπορούμε να βοηθήσουμε. Πολλές φορές μου δίνετε η αίσθηση όμως ότι είστε μόνοι σας. Μόνοι σας. Και παλεύετε με το θηρίο μόνοι σας. Να σας πω λίγο κάτι. Όταν θυσιάστηκε ο Μέγας ο Αλέξανδρος ήταν μόνος του. Κάποιοι όταν θυσιάζονται ξεκινάνε μόνοι τους. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς μπορεί να μην φαίνεται προς τα έξω, δεν είμαι ευτυχώς μόνη μου. Δυστυχώς που δεν μπορούν να εμφανιστούν και περισσότεροι μπροστά. Μάλιστα. Εγώ θα κάνω μια προσπάθεια πάντως για να βγουν και περισσότεροι. Και Ειρήνη, σε σχέση με τοπική αυτοδιοίκηση γνωρίζεις κάτι? Κοιτάξτε, η τοπική αυτοδιοίκηση δυστυχώς λύσεται εκεί με πρωτοβουλία των κομμάτων οι οποίοι εντάσσουν στα ψηφοδέλτια τους μονίμως τύπους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι. Πριν από 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, υπήρξαν Έλληνες βουλευτές οι οποίοι έγραφαν στην τουρκική γλώσσα, σε επίσημα έγγραφα του κοινοβουλίου, και οι οποίοι μιλούσαν για τουρκική μειονότητα. Οπότε, τι να συζητάμε, όταν όλα τα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΜΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα έχουν από έναν που προσδιορίζεται ως Τούρκος στα ψηφοδέλτιά τους για να παίρνουν τους δίθεν ψήφους της δίθεν τουρκικής μειονότητας, αντιλαμβάνεσαι ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει διηθήσει και την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί και οι περισσότεροι της τοπικής αυτοδιοίκησης εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Έχουν δεν εκλέγονται. Δεμένα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, τα δημοτικά συμβούλια, οι δήμαρχοι, είναι όμοιροι τύπων που προσδιορίζονται ως Τούρκοι. Οπότε τα περιθώρια και οι δυνατότητες αντίδρασής τους δεν είναι πάρα πολλές, διότι δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν την... Ναι. Αυτό πήγα να πω, ότι έχουν δεμένα τα χέρια τους μάλλον. Την καρέκλα τους. Και επίσης πρέπει να σας πω, ξέρετε, δεν μπορεί, όταν το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του, ο καθένας μετά κοιτάζει να σώσει τον εαυτό του. Βέβαια, νιώθουν και τεθειμένοι και πρέπει να κάνουν και το έργο τους, να κάνουν το έργο τους με χαμηλό προφίλ. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν καταλάβει ότι δεν θα σωθεί κανένας μας μόνος του. Κανένας μας στο τέλος δεν θα σωθεί. Άρα,
ή πρέπει όλοι να ξεκινήσουμε, να μην φοβόμαστε να μιλάμε και να κάνουμε το σωστό σε κάθε περίσταση και με όποιο προσωπικό κόστος, όπως όσοι προσπαθούμε να το κάνουμε, ή διαφορετικά το ίδιο τέλος μας περιμένει όλους και θα είναι σύντομο, δεν θα είναι ούτε 2050, ούτε 2030, κανένα 2023 και ζόρικα θα το φτάσουμε. Γιατί εγώ παρακολουθώ, έχω ξεκινήσει να δραστηριοποιούμε στα εθνικά θέματα από το 2012 και μετά και σε λιγότερα από 10 χρόνια προχωράνε τρελά τα θέματα. Τα τελευταία 2 χρόνια από τις πρέσπες και μετά προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Οπότε δεν θα σωθεί ο καθένας μας μόνος του και αντιθέτως πρέπει όλοι να είμαστε τις ρίσεις του Καζαντζάκη. Ότι εγώ μόνος μου θα σώσω τον κόσμο και αν δεν σωθεί ο κόσμος παρά την προσπάθειά μου, τότε εγώ θα φταίω που δεν κατάφερα να τον σώσω. Αν όλοι το πούμε αυτό, όσοι καταλαβαίνουμε, αφού γκραζόμαστε τον κίνδυνο και καταλαβαίνουμε ότι θα φτάσει και θα μας πνίξει όλους, αν το πούμε όλοι ακριβώς αυτό, τότε είναι σίγουρο ότι εύκολα και γρήγορα και αποτελεσματικά θα σωθούμε. Πολύ σωστό. Και το ρητό του Καζαντζάκη, έχω ακόμα ένα μήνυμα από την αγαπητή καθηγήτρια, η οποία λέει, ήθελα να πω ένα μπράβο στην κυρία Μινέ για τον άνισο αγώνα που δίνει, μια και που και οι δικοί της άνθρωποι αυτοαποκαλούνται Τούρκοι. Πολύτιμο το έργο της εφημερίδας Ζαγκαλίσα επίσης. Τοπικής εφημερίδας πρέπει να είναι. Πάρα πολύ. Δεν άκουσα το τελευταίο από πού είναι. Πολύτιμο και το έργο της εφημερίδας Ζαγκαλίσα. Ζαγκάλισα, αν δεν έχει τόνο. Ζαγκάλιτσα. Ζαγκάλιτσα. Μάλιστα, είναι τοπική εφημερίδα αυτή η Εμινέ. Όπως επίσης το έργο του Σέμπα του Καραχότζα, ο οποίος και αυτός είναι ένας πομάκος που έχει προσφέρει πάρα πολλά στην προσπάθεια να διατηρήσει την ελληνικότητα, την ελληνική ταυτότητα των πομάκων. Μάλιστα. Φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ. Να είσαστε καλά, να έχετε ένα καλό βράδυ. Και σε αγαπητούς ακροατές, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση καταρχήν και σας εύχομαι και σας ένα καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη στο έργο σου, Εμινέ. Καλή δύναμη και στο δικό σου έργο, Ειρήνη, από άλλες επάρξεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λουκά. Να είστε καλά. Κύριε Ειρήνη, χάρηκα. Θα είμαστε δίπλα σου, Εμινέ, και θα ευχαριστώ τα πούμε πολύ. Και εκτός. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.